Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώ είστε, εδώ είμαστε. Good morning and God bless the Queen. Μάλιστα, θα God save the Queen. Θα ξεκινήσουμε με το γάμο, με το έτσι hey, κατευθείαν. Δεν είσαι σε πολύ αγγλικό mood. Είμαι σε πάρα πολύ αγγλικό. Mm -hmm. Να σου πω κάτι, ένα καπέλο μου ήλυψε. Είδα τόσα καπέλα χθε. Ναι. Mm -hmm. Και λέω. Εγώ, εγώ θέλω, γιατί δεν έχω. Εγώ δεν έχω φορέσει έξω μια φορά ένα καπέλο, να ξέρετε το yeah, κλασικό τελείω. Αγγλικά δεν το φοράμε. Και πάλι λέω, κάτσε μην δε μαυρίζει το πρόσωπο <laughs> και το βγάζω. <laughs> Αυτή είμαι. <laughs> Καλημέρα σε όλου. Εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4 μπουγάτσα με hangover. Ακούτε, μαζί θα πάμε μέχρι και τι 12. .00. Τώρα που τελειώσει, έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, έχουν τελειώσει, έχει τελειώσει η αγωνιστική δράση. Θα πάμε σε πιο χαλαρού ρυθμού και με βασιλικό γάμο θα ασχοληθούμε. Ε, και με τον πρίγκι Παχάρη θα. Τα γόρι μου. Ήταν και πρώην του. <laughs> θέλω, θέλω, μετά να μου τα πει. Δύο, θέλω... όχι μία με το πολύ δυσάρεστο γεγονό με το Γιάννη Μπουτάρη. Ε, θα ασχοληθούμε. Ρε, τη Δημαρχάρα, ρε. Με τα, μεταγραφικά με του ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε. Έχουμε πολλά και διάφορα για να σχολιάσουμε και χρωστάμε και παρασκήνια. Και πάλι δεν θα φτάσουν οι δύο ώρες. Και πάλι δεν θα φτάσουν. Χρωστάμε και παρασκήνια από το, από το γάμο, θα έλεγα. Mm -hmm. Είδες, άμα έχει παντρευτεί το βασιλικό ζεύγος, είσαι σε τέτοιο mood. Λοιπόν, ε, έχουμε, είμαστε σε καλοκαίρι, έτσι. Έχουν φύγει πάρα πολύ για χαλκιδική. Ο δρόμο ήταν άδειο. Ο δρόμο ήταν άδειο. Πέντε άνθρωποι όλοι και όλοι στο αστικό και οι τέσσερι ήταν για να πάνε εκκλησία και εγώ για εκπομπή. Εντάξει. Είχατε παρά. <χι> είχατε παρά. Εγώ πρώτη φορά βρήκα άνθρωπο <χι> στη Σανσέρ. <χι> γιατί εδώ στο κτίριο είμαστε και μόνοι μα <χι> τε... την Κυριακή. Και ανέβηκα με άνθρωπο. Λέω, τι γίνεται. Τι έγινε, για πού. Ψαχνόταν, ήταν, ε? για τον δεύτερο. Κάτι δουλειέ να κάνει ο γιατί είχε μαζί του μπογιέ και τα σχετικά. Λοιπόν, νομίζω ότι καλό θα είναι ο καιρό. Έτσι, τα έχει ναι, ανοίξει ναι, ναι. εκεί μπροστά σου. Δεν έχουμε καμία πιθανότητα κακοκαιρία. Το βλέπει και, και έξω, και ρε παιδί. μου από τι 9 η ώρα το πρωί, πάρα πολύ ζέστη. Και μέσα στην ημέρα κιόλα. Έτσι, έχουμε μπει full-full καλοκαίρι. Και λε, ρε παιδί μου, αν είμαστε έτσι μέσα Μαΐου, έτσι, 20 Μαΐου, δεν ναι, έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά αύριο, αύριο, γιορτάζουμε. Χρόνια πολλά αύριο σε Κωνσταντίνου και Ελένε. Είπαμε, στη μεγαλύτερη γιορτή αυτή τη χώρα. Να σου πω κάτι, έχουν ενώσει όμω τη δυναμική του τα δύο ονόματα. Εντάξει. Έτσι, είναι και το αντρικό. Να σου πω κάτι, είναι και ωραίο όνομα. Το Κωνσταντίνο. Και το Ελένη. Α. Εντάξει, το, το Κωνσταντίνο δηλαδή. Το Ελένη δεν με τρελαίνει. Το Κωνσταντίνο και δεν μπορώ να ακούω Κώστα. Όταν έχει έχεις ένα τέτοιο όχι. όμορφο Σε λένε όνομα. Κωνσταντίνο και το κάνεις Κώστα ή Κωστής ναι. Όχι, Κωνσταντίνο, όπως και το Αλέξανδρος Μπράβο Δεν γίνεται να σε λένε Αλέξανδρο, να γεμίζει το στόμο Και να το κάνεις Άλεξ, Αλέξη Όχι ρε φίλε Άντε το Αλέξης έρχεται πες και από το Αλέξη που είναι άλλο όνομα αλλά να το χαλάσει το Αλέξανδρο ολόκληρο. Όχι. Κωνσταντίνο και Αλέξανδρο, έτσι. Ή Αλεξάνδρα, να το κάνει. Ε... Αλεξία. Αλεξία, Η Σάντρα. Η Αλέκα. Αλέκα, Αλέκα, μου. Αλέκα, Αλέκα, μου. Αλέκα μου. Όχι. Ακού Αλέκα και λε τη μασχάλη την έχει αξίριστη. Όχι, όχι. Εκατό τα εκατό. <laughs> σε λένε. Σε Αλεξάνδρα, το κάνει Αλέκα, δεν, δεν είσαι άξιο να κουβαλά αυτό το όνομα. Αυτό. Κοίταξε λοιπόν. να δει. 24 με 27. Λοιπόν. Χθε είχαμε χαμηλότερη 24. Ε, 19 είχαμε χθε. Σήμερα ξεκινάει από 24 τη χαμηλότερη μέχρι 27 βαθμούς. Έχει ζεστούλα. Τι βλέπεις στου όρκου τώρα. Ναι είπε Ρε μαζί εσύ. και στον πλούτο και στη φτώχεια. Σε ρώτησα πριν που είμαι στην εκπομπή. Το είπε. Πουμπη, υπόθηκε αυτό στο βασιλικό γάμο. Ναι. Ότι θα είστε μαζί και στα πλούτη είναι και στη φτώχεια. Είναι έτοιμο το κείμενο Ρελένη. Και καλείται τώρα το βασιλικό ζεύγο να απαντήσει αν δέχεται ότι θα είναι μαζί με τον πρίγκιπα παχάρη. Στη φτώχεια. Ναι, θα είναι. Ναι, ένα τέτοιο ονειρεύομαι. Να έρθει ένα Ζάμπλουτο, έτσι. Και να σου πει: Αγάπη μου, μαζί στην υγεία και στην αρρώστια. μα μόνο μαζί οικογένεια και να σου πει: Θα είμαστε μαζί και στα πλούτη και στη φτώχεια. Αν Εννοείται. Εννοείται, αγάπη μου. ασφαλού. Το συζητάμε. Γιατί, να, δείχνει τώρα την αμάλα. Α, Τζόρτζ Κλούνεϊ. Και αυτή τα ίδια είπε στου όρκου τη. Πήρε δηλαδή τον Τζόρτζ τον Κλούνεϊ. Και είπε: Μαζί στην αρρώστια, στην υγεία, στη φτώχεια και στον πλούτο. Όλα. Πιάνει κάθε ενδεχόμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω να πω πάρα πολλά. Το ίδιο. Δεν έχω, δεν έχω δει τίποτα από βασιλικό γάμο. Θα σου πω μόνο ότι έχω δει. Εννοείται ότι είδα λίγο την ύφη, πώ ήταν. Πάρα πολύ απλά βαμμένη. Αν είχε καθόλου. Όχι, ήταν, ήταν βαμμένη, αλλά το... ήταν σε πολύ φυσικού τόνου. Ναι. Ε... Οι φακιδούλε, α πούμε, που έχει εκεί πέρα μύτη και ψηλά στα μάγουλα, φαινόντουσαν. Μου άρεσε πάρα πολύ το νηφικό τη. Ναι. Εκπληκτικό το νηφικό. Κοίταξε να δει. Όλε αυτέ που παντρεύονται παίρνουν ερεθίσματα από παλιέ πριγκίπισε. Ναι. Βλέπουν τι έβαλε τάδε, διαλέγει την κορώνα, τη την δάνεισε ω δώρο. Δηλαδή, το δώρο τη Βασίλισσα δεν ήταν επάρτο και κάντε ό,τι την κορώνα. Ναι. Σου δίνω τη συλλογή του θέματος και διάλεξε όποιο θες εσύ. Πάντως να σου πω κάτι. Πώς τη λένε την κοπέλα, μα... Μέγαν. Μέγαν. Είσαι Μέγαν τώρα, έτσι. Εδώ πας γνωρίζεις τα πεθερικά και έχεις ένα άγχος και στην εκκλησία, λες, θα είναι και το σόι του γαμπρού και αυτά και λίγο μαζεύεσαι, όχι να η πεθερά ο πεθερός. Και είσαι η Μέγαν, η Βασίλισσα γιατί είσαι αυτό το χρώμα... Έχουμε τόσο πολλά να πούμε, θέλω ένα δύο ώρα και τηλεφωνική το Μάριο Σλαμά. <laughs> Πραγματικά, νομίζω ότι η εκπομπή ενδείκνυται για Μάριο Σλαμά. Περίμενε λίγο. Α, και τι Ναι, δε. Ξεκινά να λε τώρα για τη Βασίλισσα και τολμά να πα μετά στην Μπέκα. Μισό λεπτά και να τα πάρουμε ένα-ένα γιατί βλέπουμε εικόνε τώρα. Καταρχά, και... ξέρει ποια είναι η Μέγαν Μάρκλ. Δεν είναι μία ταπεινή απλή που έτυχε να βγει πριν 10 χρόνια μια φωτογραφία έξω από το παλάτι του Βίνσδορ και χθε να παντρεύεται. Ποια είναι, για δώσει τον κόσμο. Είναι το γνωρίζουμε αυτό. Από το σουτ. Συγγνώμη, το πρωτόκολλο λέει ότι μπορεί να μπει ηθοποιό στη βασιλική οικογένεια. Πολλά χαλάσανε. Κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που κατάφερε η Καμίλα Πάρκερ ναι. να φτάσει να παρίσταται σε βασιλικούς γάμους δίπλα στον Κάρολο, πολλά θα δουν από Υπό το βλέμμα της Ελσα... Μα πλέον Ελισάβεται. πηγαίνουν παντού μαζί. Είναι, Είναι τέρμα ανοιχτό. Κοίτα, έχουν περάσει και πολλά χρόνια από το θάνατο της Δαϊάνας. Ε, Δεν ναι, ναι, γινόταν έτσι. να γίνει κάτι άλλο. Την αγαπάει προφανώ. Την είχε χρόνια. Ναι, και την είχε ναι, ναι, και πριν ναι, την Νταϊάννα Ήτανε πολλά χρόνια στη σκιά ναι. Του, του ζεύγους ναι. έτσι Και για πολλούς έπρεπε να έπρεπε βγει. να είναι Γιατί Η Καμίλα έχει και ένα Πιο βασιλικό υπόβαθρο είναι, και αυτή, Ήταν και η Νταϊάννα Γόνος αλλά ήταν Τριτανύψη δούκα Ξέρω εγώ ναι. Η Νταϊάννα Σπένσερ που ήταν το κανονικό τη. όνομα Έχουμε πέσει δηλαδή έχουμε υποβαστεί σε δούκα Η Καμίλα είναι πιο υψηλόβαθμη Ναι 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 βαθμί. όχι λόγι για την Νταϊάννα τότε Ναι Μάλιστα. Η Μέγαν τώρα είναι η πρώτη που δεν έχει καμία απολύτω συγγένεια με οτιδήποτε βασιλικό. Ακόμα και η Κέιτ έχει κάτι μακρινά να δώσει. Και πώ το δέχτηκε η Βασιλική και είναι. οικογένεια, ε? Μιγάς. Είναι. Πρώτο διαζευ... χασου... διαζευμένη Πρώτο Ναι. Αυτό κι αν είναι χαστούκι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είδαμε έναν γάμο πολύ ωραία μοιρασμένο γιατί είχε ε, εκπροσώπηση. Από τους τέσσερις ιερείς οι δύο ήταν από την ε, μαύρη κοινότητα. Υπήρχαν χοροδίες μέσα που είπαν, εντάξει, είπαν το stand by me. Εντάξει, να σου πω κάτι, το αγαπώ το φορεμά Εγώ δάκρυσα. Ξέρεις πως ακόμαστε. Δάκρυσες με το βασιλικό γαμό. Όχι, δάκρυσα την ώρα που είπαν το stand by me μέσα σε αυτή την εκκλησία. Που είναι μόνο Η να παίζει μπαχ και χάιντι. Είναι 37 χρονών. Ναι, είναι μεγαλύτερη Κρα... από το Χάρι. Λοιπόν, κρατιέται Πάρα πολύ καλά για την Εντάξει, ηλικία τη. Δε κρατιέ... 37 δεν λε κρατιέται, μάλιστα. Κάνω απλά τα κάνει. 37 χρόνων η γυναίκα έχει τα πρώτα σπασίματα. Κρατιέται πάρα πολύ καλά για την ηλικία τη. Πρέπει να έχει κάνει ένα nose job. Ωραία, δεν πειράζει. Ό,τι ήθελα να διορθώσει το διόρθωσε η κοπέλα. Είναι παραμυθένιο πάντω όλο. 100 χιλιάρικα τον εφικό. Τζάμπα. Τίποτα. Τζάμπα. Τι είναι 100 χιλιάρικα. 150 ήταν σκέι. Που ήταν full δαντέλα. Ριγμένη τη βρίσκω την, την Μέγαν. Ναι, αφού είναι. Ο Χάρη τώρα μετά. Τρία παιδιά δεν έχουνε? Σε διαδοχή είναι. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο στη διαδοχή είναι ο Χάρη. Δηλαδή δεν έκανε και καλή επιλογή, <laughs> λέει η Μέγαν. Ε, όχι. Βέβαια υπάρχει ένα ιστορικό στο αγγλικό στέμα, όπου ο δεύτερο γιο αναλαμβάνει. Έτσι ανέλαβε. Ο μπαμπά τη Ελισάβετ και μετά η ίδια η Ελισάβετ. Πάντω ο, ο, Χάρη έχει ένα baby face, ρε παιδί μου, και λε ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν θα δείχνει την Είναι ηλικία και του. Είναι αυτά τα χρώματα που έχουν. Είναι αυτά τα πορτοκαλοκόκκινα. Για το αναρχικό παιδί αυτή τη οικογένεια, που σε ηλικία 4 ετών στο μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ είχε βγάλει γλώσσα στου φωτογράφου, έτσι. Στην αγκαλιά τη Νταϊάννα τότε. Θέλω να σου πω ότι ακούστηκε ο ίδιο ύμνο στο γάμο χθε, που ακούστηκε και στην τελετή τη κηδεία τη Νταϊάννα. Τα λουλούδια που είχε στην ανθοδέσμη τη, τα μάζεψε ο Χάρη χθε το πρωί από τον κήπο τη Νταϊάννα. Για να Αλήθεια. τα δώσει στην, στην, στη σύζυγό του. Στη, κατά τη διάρκεια των όρκων, λοιπόν, που λέει ο ιερέα αυτό, 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 και περιμένει να πει ο Χάρη I do. Ναι. Δεν απάντησε I do. Τι απάντησε? I will. Οπότε πέφτει μια σιωπή 2-3 δευτερόλεπτα. Γελάνε όλοι μέσα στο παρεκκλήσι ναι. Ήταν όλο πολύ πιο χαλαρό ναι. σε σχέση με το Βίλιαμ. Με το που ήταν όπω λέει, όπως λέει ναι, το πρωτόκολλο. Είναι ο μέλλον βασιλιά. Από τη στιγμή που ο Κάρολο έχει Αποσυρθεί, αποποιηθεί ναι. τη θέση του, όταν φύγει η Ελισάβετ από τη θέση τη, ο επόμενο είναι ο Βίλιαμ. Εκεί γίναν όλα σούπερ όπω έπρεπε. Ακούνη Εδώ... την. Και το ίδιο πόντισε μετά Κίτερση. Είναι σπουδαία κυρίαρχη. Τη βλέπει και στα πλάνα και στι φωτογραφίε. Χαμογέλασε πάντω γιατί στην Εκκλησία μέσα τη βλέπαμε σοβαρή και, και τα λοιπά αλλά υπάρχουν και φωτογραφίες που χαμογελάει είναι και εκείνη είναι λίγο αλλιώ. εγγόνι πάντρευε η να, να δικιά σου. μου γιαγιά όταν έρθει η ώρα δεν θα βάλει κόλο κάτω από τα ποντιακά <laughs> αυτή εκεί πέρα είναι λίγο πιο Κατάπια ένα σκουπό ξύλο, ναι, 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 αλλά είναι ναι. και τέτοια η θέση. Ναι, ναι. Βλέπει ότι όλα τα κανάλια εδώ στην Ελλάδα ασχολούνται με τον βασιλικό γάμο. Και Γιατί εγώ το ξε... είδα από το Euronews. Για να μην ακούω ελληνικέ περιγραφέ, ναι. άκουγα κατευθείαν τον Άγγλο, ο οποίο μιλούσε πάρα πολύ σιγά ναι. και με πάρα πολύ σεβασμό. Για το. Στην, εκεί στη Βρετανία. Είναι θεσμό το στέμμα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ναι. Να σου πω κάτι, το βλέπει και από τον κόσμο. δηλαδή, Ηταν χθε όλη μέρα. Σερένα Βίλιαμ με καπέλο. Δεν την είδα. Βεβαίω. Είδα Βικτόρια Μπέκαμ. Ήταν και ήταν και, στον, ήταν και στον Βίλιαμ. Και στο Έχουν Εντάξε... σχέσεις με ναι, την. Ναι, Αν δεν είναι αυτή, ποιοι θα είναι. Σερέλτον. Δεν είδα. Με ρόγιαλι. Ναι. Να μην προσκυνήσεις λίγο. Ο... Είναι αγαπημένο τη Βασίλη. Δε καπελαδούρα εδώ. Είναι υποχρεωτικό. Ρε φίλε, πώ στέκει το μουσικά καπελαδούρα στο κεφάλι, φαντάζομαι. Τι, τι τσιμπιδάκι πέφτει από μέσα. Να έχει γίνει εδώ πέρα. Να μα φεύγει ελληνικά. Τα καθ... ναι. Την άλλη μέρα, τα Λαμπύρη και Σία. Ναι, α ναι. πούμε. Και εδώ, και να μπουγάτσα ασχολούνται... με ένα κόβερ. Και μπουγάτσα να ασχοληθεί το ότι η μαμά τη Μέγαν με τη Βασίλισσα φορούσαν το ίδιο λαχανί σετάκι. Λαχανί και δεν είναι τύχη. Αυτά είναι μελετημένα μήνε πριν. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι ξέρανε. Απλά είναι ένα ωραίο χρώμα. Ίδιο χρώμα, είναι λαχανή. Το λες του, η αρακά. Η μαμά είναι πίσω. Εκείνη Με, το, μαύ... ναι. με το μαύρο, το, ναι. το ράστα το μαλλί, ναι. ναι. Η οποία πήγε κανονικά με σκουλαρίκι στη μύτη. Αυτό είσαι. Μπράβο τη. Πο-πο-πο, χαστούκια και σφαλιάρε. Πολλέ για την Ελισάβετ. Ο παπά τη δεν ήταν, ε. Έκανε ναι. μια επέμβαση στην καρδιά, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Να, γι' για αυτά ζω, γι' αυτά είναι η μπουγάτσα. Δεν τον θέλανε. Τον μπαμπά. Ναι. Οπότε έγινε μια επέμβαση ανοιχτή καρδιά μέσα στη βδομάδα και υποτίθεται ότι αναρώνει στην Αμερική και δεν παρευρέθηκε. Ποιο δεν τον ήθελε. Ε, εκεί ό,τι θέλει η Βασίλισσα το θέλουν και οι δημοσιογράφοι και οι Βρετανοί και οι Σκοτσέζοι όλοι μαζί. Από τη στιγμή που βγήκε κλίμα ότι δεν τον θέλουν, ε δεν το θέλουμε. Κανείς. Ναι. Μάλιστα. Χάλασε Για... πολύ το πρωτόκολλο να σου πω επίση. Η τούρτα παραδοσιακά, ο κανόνα λέει ότι του βασιλικού γάμου. Βλέπω, έχει μελετήσει Βλέπω όλο το Βλέπω και χάμο. τη σειρά The Crown που ναι. όλα αυτά τα βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Ε, κανονικά η τούρτα πρέπει να είναι οπωσδήποτε με ένα φρούτο μέσα. Α, τα δύο αδέρφια, έτσι. Ναι. Είτε αποξηραμένο είτε γλασσαριστό. ο Βίλιαμ μεγαλώνει άσχημα. Ναι. Ο ίδιο ο πατέρας του πάει και γίνεται. Έχω αυτή την Μεγαλώνει άσχημα. Ενώ ο Χάρη παραμένει. Αστέρι. Όμορφος. Αστέρι. Πολύ ωραία η... Η Κέιτ. Πάρα πολύ ωραία, έτσι. Νομίζω ότι. Διαφορά. Δεν σ' αρέσει. Ε, Κοίταξε. Είναι γίνε... και μητέρα τριών παιδιών, έτσι. Και είναι και σύζυγος βασιλέα, το καταλαβαίνω, αλλά πολύ ξινό. Δηλαδή υπάρχουν άπειρα πλάνα που δεν, έχει, δεν υπάρχει ούτε ένα που να κοιτάει την, την Μέγαν. Να με... το πούμε αυτό. Ξέρεις με τι έχω γελάσει πάρα πολύ. Ε. Με, τι. με την πρώην του χάρη στο γάμο. Το είδε καθόλου. Ακόμα και αυτή ήταν πιο ανθρώπινη. Το είδα. Είδα και όλα τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν. Εν τω μεταξύ, η καημένη. Ό,τι Green και, μάτσα, έκανε, και μωρέ, να έκανε, μωρέ, μπούμεραν να... θα γυρνούσε. Ξε... Αυτό ακριβώ το κάνανε, μπούμεραν και φαίνεται ότι ξέρει ότι δυσανασχετεί. Και έχουν βγει. Και έβγει. τι να κάνει, μωρέ. Πέσε. Πέτας... Κοίτα εδώ γήπεδο ποδοσφαίρου. Κοίτα εδώ γήπεδο ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Είναι η αυλή του Winslow. Αυτό το γήπεδο ποδοσφαίρου. Ναι, <laughs> <laughs> μάλιστα. <laughs> μάλιστα. <laughs> μάλιστα. μάλιστα. <laughs> τέτοιο χορτάρι στην <laughs> τούπα δεν <laughs> έχουμε <laughs> πάντω. Εκεί θα μείνουνε. Φοβερά, εκεί θα μείνουνε. Όχι, ρε, φίλε, χάνεσαι με τον άλλον. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε. Ότι θέλεις βα... wi- fi να wi σε κάθε χώρο. <laughs> δηλαδή αλλάζει δωμάτιο και ζητά κωδικό Wi-Fi. <laughs> τώρα. Πρέπει να έχει καμιά πενταριά ρούτερ εκεί μέσα. Ναι, ναι, αυτά είναι που δεν συμφέρουν. Μην νομίζει, γι' αυτό δεν μένουμε. Εμεί θέλουμε ένα χώρο που να πιάνει το Wi-Fi σε όλου του χώρου. Ναι, μωρέ, πάνω από τα 80 τετραγωνικά χάνεσαι. Αν να βάλουμε δύο ρούτερ στο σπίτι, όχι. Όχι, φίλε, όχι, όχι το χάνουμε. <laughs> Είχε διάφορα τέτοια. Μάλιστα. Ήταν όλο το cast από τη σειρά την τελευταία σειρά τη Ε, Τι άλλο μ' άρεσε. Βαρεθήκαμε λίγο με το λόγο του ιερέα του Αμερικάνου που πήγε για τις ανάγκες του. Είχαμε και μεταγραφέ. Και αυτό, αυτό όμω τι ταλαιπωρία. Ε. Έκανε ένα λόγο για την αγάπη. Θα... Δεν Ότι... γνωρίζει σύνορα. Ξεκίνησε από τη φωτιά για να καταλάβει πόση ώρα κράτησε. Και όλα αυτά για τα πρωτόκολλα των Άγγλων. Κοιταζόταν η Κέιτ με την Καμίλα τώρα, οι δυο ξινέ αυτέ. Κοιταζόντουσαν ναι. και γελούσανε. Ότι φτάνει, πόση ώρα θα μιλάει και τι είναι αυτά που λέει. Ξέρει, η Αμερικάνη. Είναι λίγο πιο φλογερή. Ειδικά στου λόγου τη. Εννοείται ότι είναι πιο κρύη, έτσι, πιο ψυχρή. Οι Άγγλοι ιερεί είπαν αυτά που λέει το πρωτόκολλο, το έτοιμο το κειμενάκι. Ο Άγγλο πήγε εκεί πέρα το με το τάμπλετ. Τώρα πια θα είμαστε μαζί και στη φτώχεια, έτσι. Και παντρεύει τώρα βασιλικό. Δεν έχει δει καμία ξένη ταινία που λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να το. Στην αρρώστια, στο θάνατο ναι, και στην υγεία. Ναι, 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 Θα κάνουν Ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει Μέγαν Λοιπόν μάλιστα Αυτά τα ωραία με τον βασιλικό γάμο Τα είπαμε όλα δεν έχει κάτι άλλο να πούμε Και τις πρώην του είδαμε μέχρι, μέχρι, ναι. μέχρι εκεί Λοιπόν Αγαπάμε την Γκέιτ Αγαπάμε την Γκέιτ και το λευκό συνολάκι Εσύ δεν την αγαπάς ξυνή. Εγώ δεν βγάζω από το μυαλό μου Ότι αυτή είχε στόχο το Είχε πλάνο ναι, το Από μικρή Μεγάλωνε με συγκεκριμένο τρόπο. Ήτανε είναι από είναι αυτή... αυτό που βλέπουμε στι ταινίε. Ε? Είναι από τι αυλικέ, ρε παιδί μου. Ναι. δεν ήταν τέλειο άσχετη με το χώρο. Ναι. Είχε, είχε ένα μια μέσα σχέση έξω με, το... το, παλάτι. Ναι. Είχε κάποιε σχέσει. Μπορεί να μην την κοίταξε ποτέ στη ζωή τη η Ελισάβετ μέχρι να την γνωρίσει ο Βίλιαμ. Αλλά είχε μια είσοδο εκεί μέσα. Είναι αυτό που λέμε, είναι μια να τρουπώσει. Μάλιστα. Η Κέιτ είχε τρουπώσει από νωρί. Μπράβο, έξυπνη. Ναι. Έξυπνη η Kate. Μέγαν τώρα είναι το τελείω outsider. Τελείω. Πού γνωρίστηκαν, ξέρουμε. Hollywood. Κάποιο πάρτι, λογικά. Ναι. Μπορεί ο Χάρη να έβλεπε τι ταινίε τη, ξέρω εγώ. Ρε τον Χάρη, με χάρη είμαστε έτσι, ξέρω Ναι, ναι, ναι. Το δικό Είναι το παοξάκι τη οικογένεια, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Ο επαναστάτη ναι. της τη οικογένεια. Με χάρη, παοξάκι είμαστε, λοιπόν. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Ναι. Καλού απογόνου <laughs> που λέμε και εδώ στο χωριό μα. Όλα τα Σολύρι. καλά στο, στο βασιλικό ζεύγο. Το αυτοκίνητο που πήγανε μετά στη δεξίωση το είδε. Το είδα εγώ. Εντάξει, φίλε. Ο Σωτήρης λόγω μπόντα, α πούμε. Που τρελα... Λογικά έχει μια τρέλα με τέτοια αυτοκίνητα παλιά. Με όλο. Με ναι, ό,τι υπάρχει είναι... σχετικά με μπόντα. Είναι το 24 το αυτοκίνητο. Πρώτη χρονιά κατασκευή 1840. Δεν ήταν μπέντ, λέει όχι. Δεν την είχα ξαναματαδεί αυτή τη μάρκα. Θα το δούμε στο διάλειμμα. Μπλε. Διθέσιο. Κάμπριο. Είναι αυτό που πήγανε μετά στη δεξί σου που έκανε ο Κάρολο προ τιμή του ζευγαριού. Δεν έχουν εκεί πέρα γλέντι. Δεν πα στο μύθιο να μετά σπου, για ποντιακό. Να κάτι. <laughs> και πόσο χάνει ένα γάμο άμα δεν έχει γλέντι μετά. Ε, ναι. Έτσι, να μπουν με, με ένα τραγούδι να ζει συνήφη και ο γαμπρό και να, πει το, να μπει το ζευγάρι μέσα. Είχανε τον άλλο με την πασαβιόλα. Μια μισή ώρα δηλαδή. Ναι, όχι, ρε για το όνομα. Φίλε. Ρε, παιδιά. Ετάξτε, τι ξενέρω τα πράγματα. Και να σου πω κάτι έτσι, ξενόρθω ήταν και ο, ο τελικό. Άσε με, μετά το διάλειμμα έχει πάει έτσι, και μισή. Έτσι ξενέρωτο. Ένα βεγγαλικό κουτί. Καταστρέφεται ένα το προϊόν. Μπαλέτα, βλέπαμε. Καταστρέφεται λοιπόν, το θα προϊόν. Θα τα πούμε, θα τα καταγγείλουμε μετά το διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσει και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε φανερά επηρεασμένοι κι εμεί από τον Βασιλικό Γάμο. Μπήκαμε με λοκομόντο και. Χαμήλιο πάρτι. Νομίζω ότι ήταν την ταινία, την είχε δει. Ναι, Φέικλι. Αδρέα Κοντόπουλο τον Ανδρέα. Τον ποξάκι, οποίο... δικό το... μας, έτσι. Το, το, το αυτό το άρρωστο. Που την ημέρα του τελικού πετούσε για Παρίσι. Για παράσταση λέει. Τι κάνουμε, η ζωή του, του ηθοποιού. Η ζωή του ηθοποιού, ακριβώ. Περίμενε και αυτό πώ και πώ να πάμε Αθήνα για παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι ανοιχτά. Έτσι ακριβώ. Και ο άνθρωπο πετούσε. Και δεν θα το βλέπε εκείνη την ώρα γιατί είχε πρόβα. Μετά. Είπε θα, θα, θα κλείσω, κλείσω κινητά, κοινητά, social media τα πάντα για να μην έχω καμία ενημέρωση Φράγω και να κάτσω να το δω μετά. Όταν επιστρέψω στο, στο ξενοδοχείο θα το δω με την ησυχία μου. Λοιπόν, ε... σαφώς αθλητική εκπομπή είμαστε. Δεν έχουμε δώσει μηνύματα, δεν έχουμε δώσει τηλέφωνο, δεν έχουμε δώσει τίποτα. FM και νό, καλημέρες, σχόλια, ό,τι θέλετε. Τι σας έμεινε από το βασιλικό γάμο. Τι έχετε να πείτε για τον πόντους Βέρμπλουμ, τον οποίο θα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής. Τη τι, έχετε να πείτε το για λες, τον... τον θέλω. Το Βέρμπλουμ δεν πρόκειται να τον πω ποτέ πόντους. Πόντιο το λέω. <laughs> από χθε μου έχει κολλήσει μια φωτογραφία του πόντιου. Του, του... τι να κάνω αυτό. Είδε τα μηνύματα στο προφίλ του. Tá είδες είδα. τις μεταφράσεις του πόντου Βέρλ δηλαδή, Υπάρχουν παιδιά. επικά μηνύματα οπαδών του Πάουκ στο προφίλ του πόντου στο Instagram Τον οποίο τον αποκαλούν ήδη πόντιε Έλα στον Πάουκ Μπείτε είδη. και κλάψτε, δεν ναι, μεταφέρονται. Ναι, 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 ναι. δεν δημοφονικά. μεταφέρονται αυτά τα υπέροχα μηνύματα. Άμα έχει φαντασία σε κάτι τέτοια. Εντάξει, και ο λαό του Πάουκ έχει, το, χιούμορ αυτό το ιδιαίτερο. Το έλα Come to Pauk, άρα. Come to ρε. Ναι. Κάντου πάω, <laughs> Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σα γράφετε, σχολιάζετε, στέλνετε καλημέρε στο 54-526, 1,24 η χρέωση. Συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και χρεώσει κινητή τηλεφωνία. 2310-287-888. Αν θέλετε να σχολιάσετε, να μας πείτε κάτι, ε, να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για το τι γίνεται έξω. Λοιπόν, ε, έλεγα προηγουμένως ότι είναι αθλητική εκπομπή, είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, είμαστε, αλλά δεν γίνεται να μην σταθούμε στα όσα έγιναν χθες το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ναι. εκεί ήτανε. Και βεβαίως, ή με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπουτάρη, το Δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να σταθούμε στο πολιτικό υπόβαθρο ή στην πολιτική χρειά του θέματος. Οι εικόνε είναι εικόνε ντροπή. Είναι θλίψη ε, για τη Θεσσαλονίκη, είναι θλίψη για όλου τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο να βγαίνουν τέτοιε εικόνε προ τα έξω. Εικόνε τραμπουκισμού, εικόνε μια άθλια επίθεση που δέχθηκε ο Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίο ήταν απροστάτευτο. Βρέθηκε εκεί, έχει διαφορετικές απόψεις, αλλά σε μια δημοκρατική χώρα, αλίμωνο, αν δεν μπορούμε να σεβαστούμε τη διαφορετικότητα του άλλου. Αν δεν μπορούμε να σεβαστούμε τις αντιλήψεις του άλλου. Ελένη, μιλάμε το αν και για έναν άνθρωπο ηλικιωμένο. Το αν διαφωνεί το με τον Γιάννη Πουτάρη, ο οποίος ηγείται της πόλης, έχει τα ενία της πόλης, μπορείς να δείξεις τη δυσαρέσκειά σου στις κάλπες. Έτσι. Έτσι οι εικόνε. Ναι, παιδιά, θα οι... μπορούσε να είναι παππού σα. Αυτό ακριβώ. Το παίρνει ότι. Μιλ... Το, το, βλέπουμε ανθρώπινα. Τον βλέπει την ώρα που προσπαθεί σου να πω, φύγει, ότι δεν σου μπορεί καν να τρέξει ο άνθρωπο. Και συνεχίζει και του πετάει σωστά... Πολύ σωστά είπε ένα φίλο μου ότι με τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη μα χωρίζουν πολλά. Ενδεχομένω ναι. και εμένα, ενδεχομένω και σένα. Και πολλού από εσά που μα ακούτε τώρα να μα χωρίζουν πολλά με τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Με τον άνθρωπο Γιάννη Μπουτάρη όμω δεν πρέπει και δεν μας χωρίζει τίποτα. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος αυτή τη ηλικία και 20 να ήταν και 30 να ήταν μόνος, απροστάτευτος, να δέχεται τέτοια επίθεση. Έχει, τον έχουν ρίξει κάτω, συνεχίζουν και τον χτυπούν, συνεχίζουν και τον βαράνε μέχρι να μπει στο αυτοκίνητό του. Αν μπορώ να βρω ένα θετικό μήνυμα, ένα θετικό, είναι ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, σχεδόν όλα, έτσι, καταδίκασαν το περιστατικό. Να βγει πριν λίγο από το νοσοκομείο, λέει εδώ. Βεβαίω, λοιπόν. Άλφα. 76 ετών, έτσι μιλάμε για έναν άνθρωπο 76 ετών, ο οποίο έχει τι απόψει του, έχει ακούσει πολλά για τι απόψει του. Ενδεχομένω να μην συμφωνούμε όλοι με τι απόψει του, αλλά δεν νοείται να δέχεται τέτοια επίθεση. Δηλαδή, από πότε η Θεσσαλονίκη είναι πόλη εχμάλωτη των τραμπούκων, έτσι. Είναι, είναι, ντροπή για την πόλη μας, είναι ντροπή τέτοιες εικόνες να βγαίνουν προς τα έξω. Είναι ντροπή αυτά γενικώ να συμβαίνουν. Και δεν αφορά τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, αφορά τον άνθρωπο Γιάννη Μπουτάρη. Όσο διαφορετικός και να είναι ο άλλος, έτσι. Λοιπόν, και το το πιο εξοργιστικό, αν θέλει, τη υπόθεση είναι ότι πήγαν άνθρωποι με πρόσωπα ε, που δεν τα είχαν καλύψει. Ο άλλο είχε την κόρη του, το, το καταλαβαίνει. Είχε την κόρη του αγκαλιά. Με αυτό το παράδειγμα. Και έκανε είναι. λεκτική επίθεση και όχι μόνο στο Γιάννη Μπουτάρη. Με το παιδί του αγκαλιά, το διανοείσαι. Να έχει το παιδί σου, το το, το, το μικρό αγκαλιά και να επιτίθεσαι λεκτικά. Είναι αυτοί που παίρνουν μπροστά στο μπροστινό κάθισμα τα παιδιά του. Τέτοια, τέτοια είδη γονέων είναι. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο το, το ρεπορτάζ ότι ο Γιάννη Μπουτάρη, ο, ο δήμαρχο Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε μετά την επίθεση ε, στο υποκράτιο νοσοκομείο Θεσσαλονίκη. Υποβλήθηκε σε μία σειρά εξετάσεων για να διαπιστώσουν οι γιατροί ότι είναι καλά στην υγεία του. Σαφώ και στο πλευρό του ε, βρέθηκαν από την πρώτη και όλα στιγμή οι συνεργάτε του και η οικογένειά του ε, έμεινε όλο το βράδυ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγου, ε, λόγους, δεν τον άφησαν να πάρει εξητήριο. Οι εξετάσεις μου είναι καλές για προληπτικούς λόγους, οι γιατροί θέλουν να περάσουν στο νοσοκομείο το βράδυ. Ήταν εφιαλτικό αυτό που έζησα, αλλά δεν θέλω να κάνω άλλες δηλώσεις σήμερα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ρωτήθηκε ο Δήμαρχος για το αν γνωρίζει ποιοι ήταν οι άνθρωποι που τον χτύπησαν. Δεν πρόσεξα ποιοι ήταν. Έχω ορισμένε καθαρέ καταστάσει στο μυαλό μου για το πώ ξεκίνησε ιστορία, αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Παντού με χτύπησαν, ήταν κάμποση, με χτύπησαν παντού, κλωτσιέ μπουνιές, τα πάντα. Αυτή δεν νομίζω ότι ήταν πόντι, με τους πόντιου, έχω καλή σχέση. Δεν έχει να κάνει με πόντιους, έχει να κάνει με συγκεκριμένα πολιτικά μορφώματα. Είναι... Φαίνεται ποιοι καταδίκασαν και ποιοι όχι, φαίνεται ποιοι χρησιμοποιούν χρόνια τώρα τέτοιες πρακτικές και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι τι καταδικάζουν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, έκανε λόγο για φασιστική επίθεση, φασιστικής νοοτροπίας επίθεση από περιθωριακά στοιχεία. Ακροδεξιοί τραμπούκι, είπε ο Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για ακροδεξιού τραμπούκου που πρέπει να βρεθούν άμεσα αντιμέτωποι με τι συνέπειε των πράξεών του. Αυτοί που επιτέθηκαν στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Γιάννη Μπουτάρη δεν είναι ούτε αγανακτισμένοι πολίτε, ούτε συγκεντρωμένο πλήθο. Είναι απλά ακροδεξιοί τραμπούκι που πρέπει να βρεθούν άμεσα αντιμέτωποι με τι συνέπειε των πράξεών του. Όσο πολιτικέ δυνάμει επιτρέπουν σε ακροδεξιά περιθωριακά στοιχεία να κρύβονται πίσω από ένα δίθεν αίσθημα πατριωτισμού, τόσο το φίδι του φασισμού θα απειλεί ευθέως τη δημοκρατία. ήταν και ημέρα τέτοια. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να σεβαστείς και την ημέρα εσύ που βρέθηκες εκεί και ήθελες να δείξεις τη δυσαρέσκειά σου στο Γιάννη Βουτάρη. Λένε τέτοιες ευκαιρίες ψάχνουν. Τέτοιε ευκαιρίε ψάχνουν. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ενοχλητικό, ότι είναι ένας δήμαρχος ο οποίος μπορεί να τον πετύχει πολύ εύκολα στην πόλη μα. Είναι από του λίγου πολιτικού γενικά σε αυτή τη χώρα που κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί με ένα απλό αυτοκινητάκι και όχι με τι ε, αλεξίσφαιρε. Ελένη, ε, δεν έχει ε, να κάνει με το πώς Στο δρόμο, αν περπατά στο κέντρο, δεν υπάρχει περίπτωση βράδυ, μεσημέρι, πρωί να μην τον πετύχει το Έτσι. Γιάννη Μπουτάρι. Δεν κρύβεται, κυκλοφορεί. Εγώ θυμάμαι δημάρχου του οποίου του βλέπαμε σε κάτι γιορτέ, κάτι. Γιορτές, κάτι εγγένεια. εγγένεια. Και πάλι με, με συνοδεία, έτσι. Ναι. Ήταν κάτι το. Μην αγγίζετε. Να πούμε ότι έδωσε κατάθεση στην ασφάλεια χθε κατευθείαν και υπέβαλε μήνε καταγνώστων. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω άνθρωπο. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο τρόπο την επίθεση που δέχθηκε ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Γιάννη Μπουτάρη. Οι δράστε τη σημερινή φασιστική επίθεση πατριδοκάπηλων πρέπει να συλληφθούν αμέσω και η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει επιτέλου ότι η ανομία έχει ξεπεράσει κάθε όριο λόγω τη απαράδεκτη ανοχή που επιδεικνύει στην βία από όπου και αν προέρχεται λοιπόν και ο Σταύρο Θεοδωράκη. Πάντα θα υπάρχουν 5-6 τραμπούκι έτοιμοι να επιτεθούν σε όσου δεν γουστάρουν. Το πρόβλημα είναι όλοι αυτοί που διαδίδουν ψευτιέ και καλλιεργούν μίσου. Και αυτοί δεν φοράνε κουκούλε, αλλά κοστούμια. Μαζί σου, Γιάννη, και όπω λέει ο Αγγελάκα, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Βεβαίω, εδώ πρέπει να σημειώσουμε και να τονίσουμε για να μην συγχαίουμε πράγματα και καταστάσεις, ότι και οι ποντιακές ομοσπονδίες καταδίκασαν το γεγονός. Έτσι καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκη, Γιάννης Μπουτάρη. Ακραία στοιχεία, δράστες της επίθεσης, ουδεμία σχέση έχουν με τον οργανωμένο ποντιακό Χώρο. Αναφέρουμε ότι μέλη τη Οργανητική Επιτροπή των Εκδηλώσεων τραυματίστηκαν στην προσπάθειά του να προστατεύσουν τον Δήμαρχο καταλήγει η ανακοίνωση στην οποία υπογράφουν ο πρόεδρο τη Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδο, Χρήστο Τοπαλίδη, Πρόεδρος πρόεδρο Πανελίνα Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου και ο πρόεδρο βεβαίω Πανελίνα Ομοσπονδία Σωματείων Ελληνοπονδίων Παλαινοστούντων Στέριο Καλπαζίδη. Ε, χαίρομαι και θεωρώ πρέπει ε, να διαβάσουμε έτσι την, τη θέση των ε, γιατί δεν ναι. πρέπει να συγχαίεται το γεγονό και τα όσα έγιναν και για ποιο λόγο βρέθηκαν οι πόντι κάτω στον Λευκό Πύργο με την επίθεση στο Γιάννη Μπουτάρη. Είναι δύο διαφορετικά περιστατικά, δεν πρέπει να συγχέονται για δημιουργία εντυπώσεων μεταξύ τους και χαίρομαι που διαβάζω ότι διαχωρίζουν την θέση τους. Το έκανε και ο Γιάννης Μπουτάρης λέγοντας ότι αυτοί που μου επιτέθηκαν δεν ήταν πόντιοι. Ε, Ντρέπομαι εγώ, ντρέπομαι προσωπικά για την, για την εικόνα. Δεν έχει να κάνει ε, η λέξη ντρέπομαι, η λέξη ντροπή με κανένα πολιτικό υπόβαθρο, υπόβαθρο της υπόθεσης. Έχει να κάνει με τον ε, ανθρώπινο παράγοντα. Ένας άνθρωπος ηλικίας 76 ετών, μόνος του, αποστάτευτος, χωρίς προστασία, να δέχεται τέτοια επίθεση στο κέντρο της πόλης ε, το απόγευμα, ακόμη και όταν πέφτει κάτω, να Αυτό. συνεχίζουν. Δηλαδή έστω ότι στέλνεις ένα μήνυμα, ότι ήσαν επιθύμητος εδώ, ξέρω Σίγερο, εγώ. Φύγε παιδί μου, να Γιατί συνεχίζεις και την ώρα που φεύγει ο άνθρωπος, ε, δηλαδή δεν το κάνουν και έκρυφα, πάνω από μπροστά του απροκάλυπτα και του πετάνε τα μπουκάλια στο πρόσωπο. Είχε κάμερες, είχε φωτογράφου. Ε, ο άλλο είχε το παιδί του αγκαλιάρη. Αυτή η εικόνα νομίζω ότι ήταν η πιο σοκαριστική για μένα. Γιατί ήταν σοκαριστική η εικόνα που είναι κάτω ο Γιάννη Μπουτάρη και τον κλωτσάνε και του επιτίθενται. Αλλά η εικόνα να έχει το παιδί του αγκαλιά και να τραμπουκίζει. Δηλαδή, έχει ένα μωρό. Τι εικόνε του δημιουργεί, το Τι μηνύματα του περνά. Όσο αγανακτισμένο κι αν είσαι με τον Δήμαρχο, όσο αγανακτισμένο. Αυτή η καραμέλα με το αγανακτισμένο. Πρέπει θέλ... να κοπεί όμω, γιατί θέρω... ξέρουμε ποιοι είναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι όσο αγανακτισμένο κι αν είσαι, όσο στο αμήν κι αν έχει φτάσει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την ψήφο που έχει στα χέρια σου. Και εσύ και ο υπόλοιπο κόσμο. Αυτό ο άνθρωπο βρέθηκε εκεί γιατί κάποιοι άνθρωποι τον επέλεξαν. Και, πάση περιπτώσει, αυτό είναι ο ορισμό τη Δημοκρατία. Είτε σ' αρέσει να βλέπει τα μούτρα του άλλου, είτε δεν σ' αρέσει. Πρέπει να σέβεσαι και το θεσμικό του ρόλο και την παρουσία, σου σε τέτοια, την παρουσία του σε τέτοια γεγονότα. Εκπροσωπεί μια απόλυτη την ώρα που βρίσκεται εκεί. Είναι εικόνες που μα γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώ η Θεσσαλονίκη ε, βγήκε προ τα έξω, βρέθηκε στο στο επίκεντρο των ε, ΜΜΕ και του ενδιαφέροντο. Για, για πολύ λάθο λόγους. Είναι κρίμα, είναι ντροπή. Ε, ελπίζουμε ότι ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που η Θεσσαλονίκη απασχολεί για τέτοια γεγονότα. Α το κλείσουμε εδώ. Ε, εννοείται ότι καλή δύναμη και καλό κουράγιο στον άνθρωπο Γιάννη Μπουτάρη, όσα και σας χωρίζουν, όσα και αν μας χωρίζουν, ε, όλο αυτό ξεφεύγει από το, το πολιτικό φάσμα, έτσι. Ναι. Το λέμε για ακόμη μία φορά. Ε, να σ' αλλάξω τελείω κλίμα να για να τελείως... ξεβαρύνουμε λίγο. Βεβαίω να μ' αλλάξει κλίμα. Ήταν χθε διάφορα τελική στην Ευρώπη. Είχαμε κύπελο Γερμανίας. Έλα, κάνει την καταγγελία σου. Κάνε κύπελο και κάθομαι να δω την Τζελσάρα. Βεβαίω. Γιατί είμαστε και Τσέλσι το, σε αυτή το, την το, εκπομπή. Το σήκωσε η Τσέλσι να το πούμε. Το με ένα μηδέν. Παιδιά, δεν έχω δει τα τελευταία χρόνια πιο βαρετό παιχνίδι. Έχει δει εσύ. Να σου πω κάτι. Και έρχεσαι εσύ τώρα από τον τελικό του άκα, έτσι. Ναι, έρχεσαι εσύ τώρα από τον τελικό <laughs> του Αναπόφευκτα άκα. Απόφευκτα γίνεται δηλαδή, ο Οι αναμνήσει είναι ακόμη. Δεν έχεις γνώσει το μελάνι που λέτε κι εσεί, Δημοσιογράφοι. Είναι νοπέ οι αναμνήσει. ακόμη. Έρχεσαι από τον τελικό με το που μπήκαν τα παοκτσάκια μέσα και πανηγύρισαν όλοι Α, μαζί. Αυτό, το λίγο στο αγωνιστικό. Στο καθαρά αγωνιστικό. Ήταν βαρετό το παιχνίδι. Ρεσί. Έκανα ζάπινγκ και ανά τρία λεπτά άλλαζε το σκορ. Είχε στο άλλο κανάλι, στο συνδρομητικό, ένα Leverkusen Bayern μονάχου. Το οποίο το άφηνα 0-1, 0-2. Έλξε 6-2. Κάθε φορά που άλλαζα κανάλι, Λες, έμπαινε γκολ στην Πάγερ. Και εκεί πέρα, εκείνο αυτό το 1-0 με το τσούκου τσούκου μπόλ. Εδώ μιλάμε για τελικό. Καταλογίζει ο άλλο πέναλτι που χρειάζεσαι ένα replay για να το, για να το δεις το πέναλτι. Εντάξει, ήτανε penalty, ήταν πέναλτι, εννοείται πεντακάθαρο πέναλτι, αλλά εντάξει, με, τη, με, την πρώτη οπτική δεν το αντιλαμβάνεσαι απόλυτα. Βλέπεις το, το replay. Και δεν βγάζει άχνα ο Jones. Δεν παραπονιέται. Δέχτηκε την κίτρινη και αυτό, τελειώσαμε. Αυτό, του ακύρωσε γκολ. Αυτό, αυτό τον τελικό σκάφο. Σηκώθηκε θέλουμε. το, το σημαίακι και λέει ότι πρέπει να, να, συμβουλευτώ το βίντεο, ρε παιδί μου. Περιμένει. Και... Του κάνει ένα νόημα. Πηγαίνετε λίγο πιο μακριά ναι, για να ναι. κόκαλα τα ακουστικά καθαρά, γι' αυτό. Όχι ότι τον τρεμποκίζανε ναι, από να ναι, κοντά, ναι. άλλαξε την απόφαση ναι, και ναι, ναι. τέτοια. Και απλά του λέει offside. Τελείωσε και συνεχίζαν να παίζουν. Αλλά και αγωνιστικά επιμένω ήταν ένα βαρετό πράγμα. Έβλεπε το ΑΕΚ PAUX, το ΑΚΑ, το οποίο είχε φάσει διαχείριση. Να, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Ξεκινάει, ρε παιδί μου, κάνει σύνδεση το συνδρομητικό και δείχνει από πάνω το γήπεδο που έχει φούλου κόσμο, έτσι. Είναι γεμάτο από και κόσμο. Είναι πέρα από καθιστή και δεν υπάρχουν νεκρέ ζώνε. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. <laughs> Αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν νεκρέ ζώνε, Ρεσί. Δεν υπάρχουν άδεια καρεκλάκια. Δίπλα-δίπλα. Είναι όλο... Ίντονε. Ναι, ίντονε δίπλα-δίπλα. Πε μου. Είναι, να σου πω κάτι. Είναι σαν τη διαφήμιση. Όχι, μα σα παρακολουθώ. να χάνουμε από εσά. Σα σας... ευχαρίστησή σας... μα κάθε χρόνο. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Όχι, όχι, μα στην κερκίδα ήσασταν. Ήσασταν καλύτεροι. <laughs> Ακού... Τέτοιου τελικού θέλουμε επειδή τέτοιου τελικού θέλουμε. Για μένα, ένα, ένα τσίκ μια πίθα παραπάνω τη θέλω σαν ναι. Μεσόγειο. Ε, ναι, δεν γίνεται. Βράζει το θες λίγο, το, λίγο ναι. παραπάνω. και Εκεί πέρα τώρα φαντάζω αυτή. Το πρωί είχαν βασιλικό γάμο και το βράδυ είχαν κύπελο. Να παντρευτούμε εσύ και εγώ, βασιλιά, πριγκυπά και να του πούμε Μωρό μου, τέλειωνε για το βράδυ παίζει τσελσάρα. Ναι, ναι, ναι. <laughs> δεν θα πάμε στον μπαμπά σου στο παλάτι. Να σου πω κάτι. Έβλεπα... Παρήγγειλε πίτσε και να κάτσουμε να δούμε το Chelsea Manchester. Έβλεπα τον, τον τελικό του Europa League και στο... εκεί που σηκώνουν το τρόπερο, παιδί μου, που έχει έρθει η στιγμή να σηκώσουν τη, την κούπα, είναι... είναι 15 άτομα. <ΣΣΣΣ> Δεν έχουμε σηκώσει κούπα 15 Να μην σπάσει μια ταμπέλα. 15 άτομα είναι μόνο οι φροντιστέ εκείνη ναι. την ώρα δίπλα στην ομάδα που σηκώνουν την κούπα. Ήτανε μόνο. Βάλε, δε τη φωτογραφία του κυπέλου του Άκα τώρα στο, στο Ναι, δεν χωράει στο πλάνο. 11 οι βασικοί. Πε, 25 όλοι από στο Όλο λίγο κατέβηκαν. Ναι. Και 20 άτομα προπονητέ, γυμναστέ, θερματοφυλάκων, διατροφολόγοι. Εγώ δεν του βάλω όλου μέσα. Ναι. Ε, μιλάμε για 50 άτομα. Στη φωτογραφία είναι 100. Γιατί πάνω στην εξέδρα που σήκωσαν το, το κύπελο. Ναι. All, all together. Και πάνε και σηκώνουν εκεί τη Ατλέτικο την κούπα και είναι 15 άτομα. Και χθε πάντω. Καλά, εντάξει, μου άρεσε πολύ και το φίλι του κόντε τη σύζυγο. Το είδε. Ζήλεψε. Πέστο. Δεν θέλω να σχολιάσω, ναι. Πόσο ωραίο άντρα. Πόσο ωραίο άντρα. Δηλαδή. Αυτή η Ιταλική η Φινέτσα, η φινέτσα. Ναι, ναι, ξεχυλίζει ρε παιδί δουλύτσα. μου. Δεν το λες όμορφο. Χθε δεν ήταν ο μόνο Ιταλός βέβαια που μα κέντρισε τα μάτια. Ποιο άλλο σου κέντρισε. Θα τα τιανίσω πάλι. Για πε. Παντρέφτηκε χθε ο Μπρούνο, έξι Μπρούνο. Παντρεύτηκε ο Μπρούνο Τσιρίλο χθε και έκλαψε κιόλα. Ναι! Στο γάμο ήταν βεβαίω και ο δικό μα Αντελήνο. Τι πίστευε ότι στα 7 χρόνια θα το γλίτωνε, γι' αυτό έκλαψε. Όχι, έκλαψε <σχ> γιατί συγκινήθηκε. Κούκλα έλεγα. Ακόμη και οι σκληροί Έλενα. των γηπέδων συγκινούνται. Εκεί ήταν και ο Αντελήνο Βιερίνια με την εντυπωσιακή σύζυγό του. Ε, συνδέονται χρόνια με, με στενού δεσμού φιλία. Έχουν κάνει και μαζί διακοπέ και Μαρίνο Ζουνίδη είδα. Και πολλού ποδοσφαιριστές είδα και διούς. Ο Σέξι και... Μπρούνο είναι ναι. τώρα τζέντη. Ναι, είναι Ατζέντη. Άρα τα παιδιά που είδαμε από κάτω, Σιώπη και Σία, είναι που του εκπροσωπεί. Ε, υπροσωπεί. συνεργάζονται κατά ναι. κάποιο τρόπο και έχουν καλές ε, σχέσεις. Ε, Μου άρεσε πάρα πολύ το φόρεμα της ε, κυρίας Βιερίνια. Αυτά λοιπόν για να το κλείσουμε με, το, με τους γάμους. Θα επανέλθουμε. Δηλαδή εγώ αυτόν τον άνθρωπο... Το γνώρισα χθε. Δώσε ένα στίγμα. Το γνώρισα χθε, αλλά αν δεν έρθει, θα το πω. Θα στενοχωρεθώ. Τον για, εθέλω. Για ποιον λε, για τον πόντου. Για τον πόντου Έχουμε πολλά να πούμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο, για τη συγκεκριμένη περίπτωση που απασχολεί τον Πάουκ. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Είναι μια ακριβή περίπτωση. Ε, Υπερβατική και, και από το πάνω ράφι. Και από τον Πάουκ, βεβαίω, παραδέχονται ότι είναι μια περίπτωση που απασχολεί βεβαίως, είναι μια περίπτωση που εξετάζουν και τσεκάρουν όχι πρόσφατα, εδώ και ένα χρόνο περίπου, ε, δεν είναι εύκολη όμως η υπόθεσή του, έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά για τον πόντους, ε, προέρχεται από ένα πρωτάθλημα της Ρωσίας και από την Τσεσεκά, οπότε για να κάνει το, το επόμενο βήμα, αν αυτό λογίζεται για Ελλάδα και για τον ΠΑΟΚ, θέλει σκέψη, θέλει σκέψη και από τον ίδιο, θέλει το απαραίτητο μπάτζετ, θέλει και πολλά και διάφορα. πολλά στην Ίνα. Στην Ίνα. Ναι. Εννοείται μια γυναίκα, όλα τα μπορεί. Έχει ζητήσει ζέστη. Ξέρεις πόσες μεταγραφές γίνονται ναι. Να ξέρω Λο... γι' αυτό. Ναι, ναι. Πόσε μεταγραφέ γίνονται λόγω συζύγου. Θα τα πούμε όλα. Έκανα Instagramική έρευνα χθε. Θα πει εσύ τη δημοσιογραφική. Και εσύ θα πει την, την Instagramική. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί ερχόμαστε με πάνω εδώ. Βέρμπλουμ. Μόνο εδώ. Και δεν έχω πει ακόμη τι έγινε το... Πάολα. την Κυριακή με Πάολα. Λοιπόν, πάμε, πάμε. στο διάλειμμα και ερχόμαστε. <laughs> δεν γίνεται να μην μπούμε με Gianluigi Buffon, έτσι. Όσοι είδαν χθε τι εικόνε από το Τωρίνο. Αντίο σε έναν σπουδαίο. Respect και ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις σε έναν πολύ μεγάλο τερματοφύλακα, σε έναν θρύλο τον κηπέδων. Πολύ ωραίο και το μήνυμα του τότι. ότι εγώ είμαι εδώ για σένα και ό,τι θες πάρε με τηλέφωνο. Και πολύ ωραίο το, το μήνυμα, το μήνυμα από καρδιάς που έστειλε ο Μπουφών πριν το τελευταίο του μάτς με την φανέλα της Γιουβέντους, 40 ετών χρόνια έχει γράψει τη δική του ιστορία με τα πιο χρυσά γράμματα. Και εδώ λέμε Ένας... 31, μεγάλο είναι. Και άλλο 40 και παίζει μπάλα σε τόπο επίπεδο, έτσι. Champions League κτλ. Δώσε λίγο, δώσε λίγο, Χρήστο. Η ζωντανή ιστορία της Γιούβε uh, αποτυπώνεται υπέροχα στο πρόσωπο του Μπουφών. 6.111 ημέρες, 6.111 στιγμές αυθεντικού πάθους, χαράς, λύπης, ιτών και νικών. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους, γιατί ο καθένας από εσά με βοήθησε να είναι κάθε στιγμή της ζωής μου ξεχωριστή φορώντας τα μπιανκονέρι. Μια ζωή που έχει γίνει δεύτερο δέρμα μου, ένα δέρμα που έχω φορέσει, αγαπήσει και σεβαστεί και το οποίο υπερασπίστηκα και προστάτευσα με όλο μου το είναι, με όλου του περιορισμούς μου, αλλά παράλληλα με όλο το πάθος που με χαρακτήριζε πάντα. Αύριο, δηλαδή χθε, ένα μονοπάτι ολοκληρώνεται. Τελειώνει το βιβλίο που γράψαμε μαζί. Το συνέστημα είναι υπέροχο. Πάρα πολύ. Ένα νέο μονοπάτι θα αρχίσει αναπόφευκτα. Ένα νέο βιβλίο. Πρέπει να ξεκινήσει. Η κυβέρνηση θα είναι πάντα πάνω από κάθε παίκτη. Και θα συνεχίσει να γράφει σημαντικέ σελίδε στο βιβλίο τη, το οποίο νομίζω και φαντάζομαι πω θα είναι ατελείωτο. Επειδή έχει ένα μοναδικό και απαράμιλο DNA. Ανεπανάληπτο και υπέροχο. Η Γιούβα είναι μια οικογένεια, η οικογένειά μου και δεν θα σταματήσω ποτέ να την αγαπώ, να την ευχαριστώ και να την αποκαλώ σπίτι μου. Επειδή μου έδωσε τόσο πολλά, τα πάντα. Σίγουρα περισσότερα από όσα τη έδωσα. Ένα νέο μονοπάτι αναπόφευκτα θα αρχίσει. Ένα νέο βιβλίο πρέπει να ξεκινήσει. Για μένα που θα πρέπει να μάθω να κοιτάζω το μέλλον με διαφορετικά μάτια. Θα αρχίσω να συγκεντρώνω τις νέες προκλήσεις που θα μου προσφέρει η ζωή με την περιέργεια εκείνων που δεν θέλουν να σταματήσουν να αισθάνονται και θα αισθανθώ τον υγιή φόβο εκείνων που έχουν βιώσει πολλές προκλήσεις, μερικές φορές νίξαν, πολλές άλλες έχασαν, αλλά που γνωρίζουν ότι κάθε μία από αυτές είναι διαφορετική από τις προηγούμενες και ως εκ τούτου πιο δύσκολη. Έφτασα στο γήπεδο με ποδήλατο. Ήμουν τόσο νέο και αύριο θα ήθελα μεταφορικά να φύγω με τα πόδια για να μπορώ να απολαύσω κάθε στιγμή να αισθανθώ την κούραση της απόστασης και τη χαρά του αποχαιρετισμού. Να ενθουσιαστώ και να καταλάβω ότι ποτέ δεν θα είμαι μακριά από αυτό το μέρος που ονομάζω σπίτι μου για πάντα. Και να χαιρετήσω τους συμπέκτες και τους φίλους που δεν θα σταματήσω ποτέ να αποκαλώ αδέρφια μου. Για πάντα δικό σας, Τζιαν Λουίτζι Τον ευχαριστούμε γιατί μας έμαθε ότι το ποδόσφαιρο είναι συνέστημα, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, το ποδόσφαιρο είναι χαρές, το ποδόσφαιρο είναι λύπες, το ποδόσφαιρο είναι σεβασμό στον αντίπαλο για τόσα και για άλλα περισσότερα. Νομίζω ότι ο Μπουφόν ανεξάρτητα από το παδικό συνέστημα του καθενός είναι στις ε, καρδιές μας. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε να λέμε στα παιδιά μας για έναν πολύ σπουδαίο τερματοφύλακα που πέρασε από τα γήπεδα. Και τον που... ζήσαμε. Τον ζήσαμε, τον απολαύσαμε. Ε, και μας χάρισε τόσες πολλές και δυνατές στιγμές. Η εικόνα των πιτσιρικάδων στο Τωρίνο χθε να κλαίνε, πιτσιρίκια που νομίζω δεν ήταν πάνω από 15 χρονών, να κλαίνε βλέποντας τον ε, μπουφόν είναι όλη η ουσία του αθλητισμού, είναι όλη η ουσία του, του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και για άλλα τόσα τον ευχαριστούμε και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. Είναι 40. Εκείνος ξέρει πώς θέλει να συνεχίσει. Είπε, πώς... θέλει να το σκεφτεί λίγες μέρες. Έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είπε ότι κρεμάει τα γάτια του ακόμα, γιατί δεν ξέρει. Όχι, Όχι. είπε ότι θα πάρει την απόφαση του ε, τι επόμενε ημέρε. Ο Ανιέλη παρόλα αυτά τον προσκάλεσε ανοιχτά ότι έχει όποια θέση θέλει ο ίδιο στη Γιουβέντου. Είναι ένα ανοιχτό, ζωντανό κεφάλαιο για το σύλλογο. Και αν δεν έχει ο Μπουφόν Τους, στη Γιουβέντου. Ναι. Ποιος να σου πω έχει. κάτι. Όταν φεύγει από μια ομάδα τύπου Γιουβέντους, δηλαδή και ο Πύρλο που πήγε Αμερική, δεν έπρεπε να πάει. Τελειώνει Γιουβέντους, τελειώνει κάνε το επόμενο βήμα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Βλέπουμε τον Μπερμπάτοφ που βολοδέρνει σε τριτοτέταρτε ομάδε μόνο και μόνο για να... γιατί δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι τελείωσε. Κοίτα, είναι πολύ. Ε, είναι δύσκολο. δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ε, το διάστημα αυτό που πρέπει να πάρει την απόφαση Ειδικά να πει. Ειδικά για παίκτε το επίπεδο. Αυτό ακριβώ. Που έχουν ζήσει μια ζωή στα γήπεδα. Όπω έγραψε και ο πήγαν νέο και με το ποδήλατο στην προπόνηση τη Γιουβέντου. Έχει ζήσει τόσα, έχει περάσει τόσα. Τον, ε, άκουσα σε μία συνέντευξη, νομίζω στον Πικέ, ε, του πήρε συνέντευξη ο Πικέ και είπε ότι δεν ξέρω πώς θα είναι η καθημερινότητά μου χωρίς το ποδόσφαιρο γιατί είναι 22 χρόνια, 23 πόσα χρόνια είναι που το μόνο που θυμάμαι είναι η καθημερινότητά μου να είναι συνειφασμένη με το ποδόσφαιρο. Να έχω ένα πρόγραμμα το οποίο να βασίζεται πάνω στο ποδόσφαιρο. Είναι μια ολόκληρη ζωή. Είναι σαν να πηγαίνεις εσύ στη δουλειά σου, σε συγκεκριμένη δουλειά, σε συγκεκριμένο μέρο. Επί 23 χρόνια κάθε μέρα. Και ξαφνικά να σου λένε ότι δεν πρέπει, δεν, δεν ξαναπηγαίνει. Στη σύνταξη εκεί. βγαίνουν και καταλήγουν στα καφενεία. Έτσι. Λοιπόν. Βλέπει ε... την απευθεία σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με το φάνι ετσι έτσι. <laughs> το... Θεσσαλονίκη-Αθήνα με τον να, μηχανάκι Να κλείσουμε την παρένθεση με τον ε, Μπουφόν Μα χάρισε πολύ ωραίε και δυνατέ εικόνε. Τι κρατάμε και στην τηλεόραση, στον Α. Βλέπουμε εδώ τον Νίκο Μάνεση με. Τον Φάνη, τον γνωστό οπαδό του Πάοκ, ο οποίο έχει βγει σε ζωντανή σύνδεση. Γιατί όμω βγήκε σε ζωντανή σύνδεση ο Φάνη, Γιατί αυτό ο τρελό, τον οποίο σίγουρα έχει τρελό εντό εισαγωγικών, έτσι τον Φάνη και τον ξέρουμε και τον αγαπάμε. Ε, κυκλοφορεί... Εγώ αν δεν χαιρετήσω, Φάνη, πριν το παιχνίδι. Δηλαδή, μου, αν δεν δει το φάνη στο... δε είτε στην ντούμπα είτε στο παλατάκι να φωνάζει με αυτή τη φωνή, Πάμε ρε παλικάρια. Πώ το κάνει και όλο με αυτή τη πρακτική. Δεν βραχνί. μπορώ να κάνω αυτό, το ναι. χρέζει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λε ότι κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Ο Φάνη, λοιπόν, είναι αυτό ο, ο τρελό εντό εισαγωγικών τύπο με το μηχανάκι που κυκλοφορεί σε όλη τη Θεσσαλονίκη και έχει αυτή τη μεγάλη σημαία μαζί του που την κουνάει και την ανεμίζει στους δρόμους της πόλης. Λέει να πάει και Γιάννε να πάει και οπουδήποτε και Ο Φάνης εκτός... πάει και στα εκτός έδρας με το μηχανάκι το του οποίο παρακαλώ. Το είχαν πάρει πριν χρόνια οι παίκτες, σωστά. Πριν χρόνια του είχαν κάνει δώρο ένα μηχανάκι οι του ΠΑΟΚ, μάζεψαν λεφτά, έδωσαν όλοι ε, λεφτά προκειμένου να πάρουν ένα καινούριο μηχανάκι, γιατί το παλιό ήταν υποδιάλυ και ο Φάνη λοιπόν με αυτό το νέο μηχανάκι, φορώντα και βεβαίω, βλέπω εδώ την μπλούζα πρόεδρε για σένα. Ε, η... Πήρε μπλουζάκι του ντάμπλα, Αν ναι, δεν πάρει ναι, ο, ο Φάνη, ποιο το πάρει. Ναι. Ε, ταξίδεψε στην Αθήνα, στον τελικό του ΟΑΚΑ, με το μηχανάκι του και βεβαίω με την σημαία του ΠΑΟ. Έκανε ειδική κατασκευή για να μπορέσει να την ανεμίζει σε όλη τη διαδρομή. Δεν την είχε μαζεμένη. Βλέπει ότι είναι μεγάλη σημαία, την έχει. Ε, τώρα τι θε να πούμε, στο παλατάκι που κάθεται μπροστά από τι κάμερε και, και δεν δε βλέπει δε δε παιχνίδι. Εγώ θέλω να σου πω ότι την έχω πάρει αυτή τη σημαία. Και τη... Είναι πολύ είναι, βαριά. Είναι βαριά. Ναι. Είναι βαριά. Εγώ, την, Εγώ την πήρα για το εφέ τη υπόθεση και τη φωτογραφία να δω. Τον είχα πετύχει έξω από το παλατάκι. Το παλατάκι σε βόλε ήταν όταν την ναι. έχει πάρει. Και είναι βαριά. Και αυτή τη σημαία λοιπόν αυτό ο άνθρωπο. Την κουβαλάει κανονικά πάνω του μαζί και έκανε την απόσταση Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη -Αθήνα, Αθήνα -Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ. Είδες Η τρέλα. το βιντεάκι που κυκλοφόρησε από το Σούφου Ζάμπιας. Το είδα και αυτό. Ο φα... Τι ο ο φάνης. Έχουμε και εμείς φάνη ήταν το σύμβολο. <laughs> το είδα και αυτό. Λοιπόν, γερός να είναι, δυνατός να είναι... Νομίζω ότι αυτή η τρέλα δεν, δεν γιατρεύεται, δεν θεραπεύεται με, με τίποτα. Σε όλα τα εκτός θα βλέπετε έναν ε, τύπο να κουβαλάει τη σημαία του ΠΑΟΚ και να τρέχει παντού. Φοράει τώρα την, την μπλούζα για τον Ιβάν Σαββίδη. Θα λέει πάλι τα δικά του. Ε, εντωμεταξύ το βλέπεις ότι έχει και μικρόφωνο μπροστά, αλλά μιλάει στο, στο κινητό. Ναι, γιατί για να έχει επιστροφή. Είναι old school. Old ναι. school ο φάνης. Λοιπόν, δεν είπαμε τίποτα για Φέρμπλουμ. Τον, αγαπώ. Δώσε, δώσε ένα στίγμα για Βέρμπλουμ πριν έρθουμε στο τελευταίο ημίωρο. Ξέρω, τώρα μα βρίζετε ότι τόση ώρα σα στάζουμε για Βέρμπλουμ και δεν έχουμε πει τίποτα. Αρχικά να πω από τα βιντεάκια που είδα και από τη φάτσα που έχει ναι. ότι είναι αυτό που λέει εδώ και δύο-τρία χρόνια τουλάχιστον ο Σταύρο ο Κόλκα. Ένα χαφ ναι. που θα δίνει και τη μάνα του αν χρειαστεί. Ξέρετε, ποιο είναι το περίεργο με αυτό να. Mm. Ότι... Είναι τόσο χαμογελαστό και σαν φυσιογνωμία ναι, ξανθός. Δηλαδή είναι αυτό το αγγελικό πρόσωπο με το δολοφονικό ένστικτο. Δηλαδή λες ότι το παιδί γελα... Χα... σου χαμογελάει, σου γελάει, αλλά δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δηλαδή όχι, σε, όχι, όχι. σε σκέφτεται τεμαχισμένη. <χι> πω, 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 πω. Στο σκουπιδόν yeah, δεν είναι και που λέει μπορώ, ο λόγος. Δεν μπορώ, ανάβω. Ναι, είναι δεν ένα. ένα Διάβασα το αφιέρωμα που έκανε. Αυτό με το hashtag που έκανε, τον αγαπώ τριπλά από αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο-τρία πράγματα για τον Πόντους Φέρμπλουμ, έτσι, το, το νέο πρόσωπο που βρίσκεται στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, το όνομα που απασχολεί τους ανθρώπους του Δικεφάλου, νομίζω ότι είναι λίγο κομβικέ αυτέ οι μέρε. Δεν βγαίνουν ναι. πολλά πολλά, γιατί έτσι είναι αυτέ οι διαδικασίε συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Εμένα μ' αρέσει που το πρώτο όνομα που γράφτηκε ουσιαστικά, γιατί ξέρουμε τι γίνεται στα μεταγραφικά που σκάνε 50 ονόματα κάθε μέρα και λε Α, τι είναι αυτό, Α, τι είναι αυτό. Μ' αρέσει που ουσιαστικά το πρώτο όνομα που ακούγεται και είναι υπαρκτό, σαν περίπτωση, δεν είναι κάτι ότι να είναι. Και είναι κάτι που μου αρέσει. Υπάρχει βεβαίως ε, και θέμα με χατσερίδη. Χθες ε, υπήρχαν δηλώσεις του προπονητή της Δύναμο, τελείωσε και επίσημα, έτσι από επίσημα χείλη ο Ευγέν Χατσερίδης από την Δυναμό. Όπως ανέφερε ο προπονητής της ομάδας, συγκαταλέγεται στους τρεις ποδοσφαιριστές της ομάδας που δεν θα συνεχίσουν την καριέρα τους στην Δυναμό. Κάτι που σημαίνει ότι χωρίζουν οι δρόμοι τους και φυσικά παίζει πάρα πολύ έντονα το σενάριο για τον ΠΑΟΚ. Δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Ε, υπήρχε διάθεση από την Δυναμό προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Νομίζω δεν συζήτησαν καν οι δύο πλευρές. Ε, και τους τελευταίους μήνες οι σχέσεις τους ήταν ψυχρέ εννοώντα του Χατσερίδη με την ομάδα της ε, Δυναμό. Ε, και όλα δείχνουν ότι αυτό το κεφάλαιο για τον Χατσερίδη κλείνει με συνοπτικέ διαδικασίε. Το είχε πει ο πρόεδρο τη ομάδα, χθε το είπε και ο προπονητή. Μην, μην υπολογίζετε και μην βλέπετε Χατσερίδη για τη νέα σεζόν. Μα τελείωσε και οριστικά από τη στιγμή που δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Ο Βέρμπλουμ όμω φεύγει, με... φεύγει καλά. Είναι απλά ένα κύκλο που κλείνει. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί που ψάχνει. Εξήμιση χρόνια ψάχνει, Έτσι ακριβώ. Που ψάχνει την αλλαγή. Δηλαδή και πέρσι, α πούμε, γιατί κοιτούσα κάτι παλιά συνεντεύξει του, έλεγε ότι. Κάπου πρέπει να κοιτάξει και την αλλαγή. Ό,τι είχα να δώσω, το έδωσα, ό,τι ήταν να πάρω, το πήρα. Στη ζωή πρέπει να κοιτάζει μπροστά σου. όλο ποδόσφαιρο... μουσακά, μουσακά. Κάποια στιγμή να πα και λίγο παστίτσα. Στο παστίτσιο. ποδόσφαιρο ανοίγουν και κλείνουν κύκλοι, και εμεί θα πρέπει να ακολουθούμε ε, τη φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Ρωτήθηκε και για εκείνα Έχει πολλά και ενδιαφέροντα κομμάτια στι συνεντεύξει του. Είναι τύπο που έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι η οικογενειακή ζωή από την Σουηδία. Μετακόμισα στη Μόσχα, ζούσα τα τελευταία 6,5 χρόνια και όλα με λιγάλα. Έχει πολύ παρασκή. Θα το δώσουμε όμω μετά τι διαφημίσει για να πάρουμε κι εμεί μια ανάσα. Χριστός και όσοι στην κονσόλα του ήχου έτσι μας ξεσηκώνει, μας δίνει λίγο ρυθμό να κουνηθούμε και εμείς από τις καρέκλες μας και να χορέψουμε ναι, γιατί λίγο Χορεύουμε μια εβδομάδα τώρα. Δυο εβδομάδες τώρα χορεύουμε δεν κάνουμε <laughs> κάτι άλλο. Ε, και να ξυπνήσετε κι εσεί με όμορφη διάθεση για να ξεκινήσετε τη μέρα σα, για να ξεκινήσετε την Κυριακή σα. Αν δεν έχετε υποχρεώσει να βγείτε έξω, να απολαύσετε αυτή την πολύ ωραία ημέρα, να πάτε για φαγητό, να πάτε για καφέδε. Γενικώ να κυκλοφορήσετε, ε, γιατί κι εσεί το δικαιούστε, είναι η μέρα τέτοια. Εγώ θα πάω. Θα κυκλοφορήσει. Θα πάω περαία. Περαία, ε. Ρε, ναι. Λασίτσα, ναι. φαγητό, ναι. ψαράκι. Τσιπουράκι. Τσιπουράκι. Ναι. Ωραία είσαι. Γιατί λίγο έχουμε πιει μια εβδομάδα τώρα. Ωραία είσαι. <laughs> πολύ ωραία είσαι. Λοιπόν, τα τζουρί είναι μαζί μα. Μπιλιάρτ bowling center τζουρί. Απολαύστε παιχνίδι στα τζουρί. Μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ πονκ. Παίξτε bowling στα τζουρί και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τι 8 το βράδυ φοιτητέ παίζετε με 2 ευρώ και με 1,5 τα παιδιά. Απολαύστε του αγαπημένου σα αγώνε. Παίξτε επί τραπέζια και PlayStation. Αναλαμβάνουν και τα παιδικά σα πάρτι. Παπαναστασίου 58 στην περιοχή Υποκρατίου. Σου έχω και νέα για τους άνδρες μετά τα 50, το Προσταβιτάλ, Προστέιτ ίσον προστάτης, Βιτάλ ίσον ζωντάνια, το μπραντ που μιλάει από μόνο του. Προστέιτ, προϊστάμενος αδένας του ανδρικού οργανισμού, Βιτάλ, ζωντανός και δυνατός με το Προσταβιτάλ. Τι κάνει καλό στον προστάτη, το λικοπένιο, ο ψεδάργυρος, τα βότανα, οι βιταμίνες. Ναι, αλλά όχι μόνο τους. Όλα μαζί στη συνεργική φόρμουλα του Προσταβιτάλ. Προσταβιτάλ από τη Health Aid με φυσικά διατροφικά συστατικά που δρά προληπτικά και κατασταλτικά αφού αντιμετωπίζει τα προβλήματα του προστάτη. 15 χρόνια στην Ελλάδα, ένα από τα πιο δυνατά brand name της Health Aid καθιερώθηκε στους άνδρες με την αξία του. Μόνο στα φαρμακεία. Υπέροχα μα τα είπε. Λοιπόν, λέγαμε για τον Πόντο Φέρμπλόμ. Φέρμπλόμ είναι κανονικά Φέρμπλουμ το λέμε. Η βλάχη. βλάχη. Φέρμπλουμ. Τώρα θα βγουν οι βλάχοι Όχι, στο τηλέφωνο. Όχι, είναι Β, Γιατί δεν είναι. Είναι Β, Το θέμα προφέρεται. Είναι... Επειδή είναι W. Ναι, Β προφέρεται. Βέ. Ναι, Βέρμπλουμ ή Βέρμπλουμ. Μπλόμ νομίζω. Μπλόμ είναι το σωστό. Θα μα στείλει ο φίλο μα ο Νίκο από τη Σουηδία, πώ να το λέμε κανονικά, ένα το, ηχητικό. Το, το έχω εγώ σε ηχητικό. Ναι. Φερμπλόμ. Το έχω ακούσει μάλλον σε Είναι φι όμω, γιατί νομίζω για να είναι φι πρέπει να γράφεται με β. Εδώ είναι double. Φε. Είναι το αυτό το β τα, φου, που φεύγει μαζί. Αυτό είναι όταν είναι με β γραμμένο. Δεν μπορούμε να το λέμε πόντου, να τελειώνουμε. <laughs> Ούτω ή άλλω στον Πάο έχουμε μια τάση να παίρνουμε παίκτε με. Τι, Σαν... Μπλουμ, πόντου θα γράφει λέει πόντους. ο χρήστη. Πόντου θα γράφει, βέβαια πόντου. Θα έρθει στον πάγο και δεν θα γράφει πόντου πίσω. Πόντου τέσσερα, εγώ το είπα από χθε. Πρέπει να τα αλλάξει. Τίποτα, το βρήκε ο άνθρωπο το όνομά το του. Μεγαλύτερο παράδειγμα λάθο ονόματο δεν έχουμε από τον Ατχό. Ποιον Ατχό, παιδί μου, Το σαμπό που τον είχαμε βγάλει σαμπό. Ναι. Εγώ δηλαδή σαμπό τον έγραφα ψέματα δεν θα πω και θα το παίξω. Του Νατχο, Νατχο όπως ναι. είναι το σωστό, είχε βγάλει ανακοίνωση και ο ατζέντη το ότι είναι ε, προσβλητικό για τον άνθρωπο να τον λέμε λάθος. Νατσο, Νατχο. είναι Νατχο. Γιατί του Μαουρίτσιου, μέχρι να μας πει ο άνθρωπος ότι είναι Μαουρίσιο. 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 Μαουρίτσιο τον λέγαμε. Ναι, ταιριάζει. Γενικά από περιπτώσεις ονομάτων, στον Πακ πάντα τα λέγαμε λάθος. Πε Πες να... μου το Λουτσέσκου. Ε, αυτό θέλω, εδώ θέλω να σου πω. Εσύ στο... το... λες λάθος. Έτσι το έμαθες. Πες πώς το λες. Ρασβάν. Είναι Ράσβαν. Σίγουρα. Μύρτσεα. Μύρτσεα. Ναι. Α, το Μύρτσεα, Μύρτσεα. Το λέω και έχω φάει... Το Ράσβαν, γιατί το λες Ράσβαν. Τονίζεται πρώτα, έτσι είναι η προφορά της γλώσσας τους. Ράσβαν. Όπως οι Γάλλοι τονίζουν στη λίγουσα, Ό,τι και να πει. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα την ευκαιρία με τον Λουτσέσκο γιατί πάντα τον έλεγα coach. Πώ <coach> να ρωτήσω κάτι, coach. Οπότε δεν με απασχόλησε το θέμα αν το λένε ράσβαν ή ρασβάν. Πάμε στον πόντου. Πάμε στον πόντου, βέβαια. Πάμε στον πόντου. Θέλω να μου πει τι είναι τα κομμάτια, ποια είναι τα κομμάτια μάλλον που ξεχώρισε, που σου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Βλέπω ότι έχει μεγάλη προσωπικότητα, ότι είναι ένα χαμογελαστό παιδί. Και έχει οποίο... αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις ρε παιδιά, αυτό το παιδί ξεκίνησε δηλαδή... ως τερματοφύλακας, έπαιξε handball. φορ, σε όλες τις θέσεις έχει παίξει, ασχολήθηκε και με το handball. Ξεκίνησε Δεν από του άρεσε από το κάμπι και το γύρισε στο ποδόσφαιρο. Παίζει χωρί προστατευτικά, διάβασα στο πολύ ωραίο αφιέρωμά σου και είπα: Ε, ναι, εντάξει. Δεν την έχω πλήρω. Λογικ... Να ξέρετε. Λογικό είναι να παίζει χωρί προστατευτικά. Είναι, βγάζει αυτή την ε... αλητία την ποδοσφαιρική που έβγαζε μόνο ο Πάμπλο μέχρι στιγμή. Είναι, είναι τη κατηγορία και τη φιλοσοφία ότι το ποδόσφαιρο είναι για άντρε. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, όταν βλέπω κανένα σκληρό τάκλιν ή κανένα πέναλτι και αυτά. Λέω: Ναι, βέβαια, το ποδόσφαιρο είναι για άντρε. Ναι. Ο πόντου είναι αυτή τη κατηγορία. Θα παίξει χωρί προστατευτικά. Έχει πει σε συνέντευξή του ότι μισό τα προστατευτικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Όπω είπε, αν είναι να σπάσει ένα πόδι, τα προστατευτικά δεν θα σε κάνουν τίποτα. <laughs> και το θεωρεί τόσο λογικό και αυτονόητο. Ο άνθρωπο είναι μεγαλωμένο με χόκι η Ελένη. Που παίζουν σαν, σαν τα καβούρια. Αυτό λέει. Δεν παίζουμε χόκι, παίζουμε ποδόσφαιρο. Έτσι. Αν είναι να σπάσει το πόδι σου τι, θα σου, τι θα σου προσφέρει το προστατευτικό. Και φυσικά λέει ότι αν έχω τη δυνατότητα να φοράω όσο το δυνατόν λιγότερα προστατευτικά στο γήπεδο, αυτό κάνω. Πόντους και... μάνα μου, αν θέ, εγώ θα σε δεχτώ μόνο με το εισόρουχο. Δεν έχω πρόβλημα. <laughs> όσο λιγότερα αφού θέλει, τι να πω. <laughs> Μπράβο όμως, είναι ωραίο σκληρό παιχτάκι. Είναι, είναι ένας σκληρός παίκτη, σκληρός των γηπέδων. Ε, δεν του αρέσουν τα προστατευτικά είχε και τραυματισμούς λόγω της απουσίας των προστατευτικών λόγω της επιθυμίας του να μην φοράει προστατευτικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο ως μάχη, ως πόλεμος ε, για το το θέμα των καρτών και των τραυματισμών και των σκληρών ε, μονομαχιών, λέει ότι αυτή είναι η δουλειά μου ρε παιδί μου, η δουλειά μου είναι να δέχομαι κάρτες, βέβαια Πε και ε, για του διαιτητέ, τι έχει πει. Είναι πιο όρημο πλέον, γιατί έχει πει στη συνέντευξή του ότι έχω χάσει τελικό κυπέλου. Εντάξει, το έχω φιλοσοφήσει λίγο πλέον το, το πράγμα. Θέλω να είμαι πιο, προ, πιο προσεκτικό. Μου αρέσει να μιλάω όμω στο γήπεδο, μου αρέσει να προσεγγίζω του ε, διαιτητέ. Αλλά αντιλαμβάνομαι το καλημέρα ότι μου βάζουν ένα φρένο. Ότι δεν θέλουν πολύ να του προσεγγίζω και με προειδοποιούν από την αρχή του παιχνιδιού. Ε, Πες και για την εθνική Πέρασε πολλά και έζησε πολλά με την Τσεσεκά Ήδη από πέρσι ψαχουλεύοντας και ψάχνοντας λίγο το βιογραφικό του και τη ζωή του Φαίνεται ότι ψαχνόταν να φύγει, ότι έψαχνε μια νέα πρόκληση στη ζωή του Κάπου εκεί έπαιξε και η Κίνα, έπεσε στο τραπέζι και η Κίνα Είπε ότι αν δεν είχα την οικογένειά μου φυσικά και θα πήγαινα Γιατί εκεί ξυπνάς και σου προσφέρουν απλόχερα χρήματα yeah. για να παίξει ποδόσφαιρο. Οπότε, μόνο μου, αν ήμουν μόνο μου, χωρί την οικογένειά μου, θα, θα πήγαινα στην Κίνα. Κατανοώ και σέβομαι την απόφαση συναδέλφων και ποδοσφαιριστών που πηγαίνουν στην Κίνα για τα χρήματα. Απλά ε... από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα το κάνω ο ίδιος. Εγώ λόγω της οικογένειας, γιατί είναι παντρεμένος βεβαίως με την Νίνα, έχει και δύο παιδιά, δεν μπορώ στην παρούσα φάση να το, να το πάω. Δεν έχω πολλά χρόνια μπροστά μου, οπότε ό,τι μπορώ να μαζέψω είναι απόλυτα ρεαλιστής. Ναι. Δεν θα σου πω ότι παίζω ποδόσφαιρο από χόμπι. Όχι. Κάνει τη δουλειά του, αμείβεται σωστά, αμείβεται καλά και γι' αυτό κιόλας έχει κίνητρο στο να παίξει όσο το δυνατόν σε υψηλότερο επίπεδο με το ανάλογο βεβαίως οικονομικό κίνητρο. Ε, λέει ότι στα 31 του προφανώς δεν του μένουν πολλά χρόνια ε, για ποδόσφαιρο υψηλού σε υψηλό επίπεδο αλλά όσο το δυνατόν θέλει να το εκμεταλλευτεί, θέλει να βρει μια πρόταση που θα του εξασφαλίσει ε, χρήματα που θα του εξασφαλίσει ένα καλό συμβόλο, ενδεχομένως από τα τελευταία καλά συμβόλαια που μπορεί να βρει ο Πάοκ ποντάρει πάνω στο γεγονό ότι του προσφέρει τριετέ. Ναι, έτσι. Και 39... με τι ένα... 1,2 ευρώ. Έτσι. Κοντά Εκατομύρια. στα 3,5. 3,6 πάει το, το όλο μπάτζετ για τον πόντου. Είναι πολλά τα λεφτά. Χωρί τα λεφτά τη υπογραφή. Έτσι. Μιλάμε για τι απολαυέ για το μισθό. Κοίταξε. 3,6. Μην ανοίξουμε το είναι θέμα. Είναι λεφτά, δεν είναι λίγα. Και, και καλά κάνει για τέτοιο παίχτη. Θα σου πω μην ανοίξουμε το θέμα με τα μπόνους και με τα χρήματα που πήραν φέτος οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ. Άλλο και τα μπόνους. Εγώ σου λέω για την υπογραφή Γιατί τι θα πάρει. Γιατί το, το, κασέ ξεφεύγει. Δηλαδή, αν συνυπολογίσει κανεί, λέμε ότι έρχεται ο πόντο, υπογράφει, παίρνει αυτά τα χρήματα. Αν συνυπολογίσει κανεί και τα μπόνου και όλα αυτά τα πριμ που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, μιλάμε για Τρελά καλά λεφτά. Νομίζω ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ αντιλήφθηκαν φέτος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι ακριβώς εννοώ. Εμείς που το συζητάμε μεταξύ μας και δεν έχουμε δει τέτοια χρήματα και προφανώς δεν θα δούμε τέτοια χρήματα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αλλά μετά τον τελικό κυπέλου, ε, τα χρήματα που είδαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στους λογαριασμούς τους και, και, για πώς ο Ιβάν, και πώς ο Ιβάν Σαββίδης τους ευχαρίστησε, αν θέλετε να το πω, με τον τρόπο του, δίνοντάς του τέτοια χρήματα, μπορούν, μπορούν να καταλάβουν οι ίδιοι τι ακριβώς εννοώ. Ε, βεβαίως τους ευχαρίστησε για την πρώτη θέση, γιατί το είχε πει, θέλω να κάνετε το... τη, δουλειά σας. Σας, τη, δουλειά σας. το καθήκον σας, μέχρι τέλους το τι γίνεται εξωαγωνιστικά και το τι θα κρυθεί ή θα παιχτεί στα δικαστήρια, είναι άλλο θέμα. Εγώ θέλω αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ να τερματίσει πρώτος στο γήπεδο στο πρωτάθλημα και να κατακτήσει το κύπελο έγιναν και τα δύο και ο Ιβάν Σαββίδης κράτησε το λόγο του και βεβαίως τους ευχαρίστησε πλουσιοπάροχα να το θέσω έτσι τους ποδοσφαιριστές έτσι. οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Τα παιδιά του τα είδες του Βέρμπλουμ. Τα είδα. Είναι το ξανθό σου μοντέλο με την ε, σουιδέζα, την, την ξανθιά, τη γαλανόμαδα. Δεν τη λες και super wow για Σουηδέζα, αλλά τα μωρά είναι... Πανέμορφα. Λουκουμάκια. Πανέμορφα, πανέμορφα. Είναι για διαφήμιση. Ε... Τα έχει εκεί πέρα, παίζουν χόκε ή τέτοια. Πού να έρθουν αυτά εδώ πέρα, δηλαδή αν τρελαίνεται η Σουζάννα, η σύζυγος Μακ και τα δυο τα αγόρια για Ελλάδα, φαντάζομαι ότι θα κάνουν αυτά που είναι μαθημένα στα χιόνια. Είναι ένα τύπο ο οποίο απολαμβάνει όλα όσα του έχει δώσει η ζωή. Μπορεί να είναι ο σκληρό μέσα στο γήπεδο, ο άνθρωπο ο οποίο φοβούνται εντό εικόνων οι αντίπαλοι του, ε, φοβούνται τι μονομαχίε. Αλλά γενικώ απολαμβάνει, του αρέσει πάρα πολύ να χαμογελάει και γι' αυτό κιόλα έκανε δημόσια κριτική στου Ρώσους και στου Μοσχοβίτε ότι ζουν υπό το άγχο τη καθημερινότητα και ξεχνάνε να χαμογελάνε και είχε δώσει μία συνέντευξη που είπε ότι εδώ χάνεστε και εγώ το έχω αντιληφθεί τον εαυτό μου να κοιτάει το πάτωμα και να ξεχνάω να χαμογελάω. Και τότε βεβαίως οι Ρώσοι, οι οπαδοί της Τσέσεκά, είχαν απαντήσει με μία καμπάνια στα social media με hashtag smile for pontus Και πόσταραν, και πόσταραν φωτογραφίες όλοι οι οπαδοί, οι περισσότεροι, που χαμογελούσαν για να του δείξουν ότι δεν είναι έτσι όπως τα λες, ότι οι Ρώσοι χαμογελάμε, ότι. Και λέει και ο ίδιο ότι σε μια συνέντευξη του ότι πήρα τόσα μηνύματα, το κινητό μου χτυπούσε διαρκώ Μα είναι στέλε... και ο ίδιο πολύ χαμογελαστό, Ρε Σιλένη. Ακριβώ. Είναι, είναι, είναι χαμογελαστό. Απολαμβάνει το, το ποδόσφαιρο, άσχετα αν το βλέπει ως μια και μάχη, τη ζωή έτσι. γενικότερα, αν δεις το προφίλ του στο Instagram, τι πράγματα κάνει, το παιδί φαίνεται ότι έχει χιούμορ, δηλαδή θυμάσαι πριν λίγα χρόνια που είχε γίνει μια καμπάνια το Ice Bucket Challenge ναι. που τους ρίχνανε πάγο, ναι. έχουν μπει σε μια γούρνα με τον Ατχό και άλλον έναν ναι. και τους πετάνε από πάνω τα παγάκια, το κάνανε. Δεν νιώθω άσχημα, αυτή η φράση δεν αφορούσε τη Μόσχα. Είναι φαινόμενο που το βλέπουμε σε όλε τι μεγάλε πόλει. Οι άνθρωποι κοιτάζουν το πάτωμα και ξεχνούν να χαμογελάσουν. Όταν είμαι στη Μόσχα, το ίδιο συμβαίνει και σε μένα. Εγώ προτιμώ του ανοιχτόμυαλου ανθρώπου. Ο Ράσμου και εγώ μεγαλώσαμε σε μικρέ πόλει. Δεν μπορεί να φανταστεί πώ είναι. Εκεί που μεγάλωσα εγώ, υπήρχαν μόλι 40.000 άνθρωποι. Και τώρα ζω σε μία πόλη που οι κάτοικοί τη είναι διπλάσει από τον πληθυσμό της Σουηδίας. Έχει πει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ότι όταν αποσυρθεί όταν κρεμάζει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια θέλει να ζήσει σε ένα νησί που θα έχει ήλιο που δεν θα έχει τόσο κόσμο όσο βεβαίως στην Μόσχα εκεί με την γυναίκα του με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά Εντάξει, νησί δεν είμαστε εδώ αλλά, αλλά τη ζωή. Αλλά έναν ήλιο τον έχουμε. Ένα καλοκαίρι από Μάιο μήνα. Κοίταξε να δει. Φαντάσου λίγο αυτόν τον άνθρωπο γεννημένο βόρεια. Κοίταξε. Ποδοσφαιρικά παιχνίδια βόρεια. Θα... Και να έρθει η Θεσσαλονίκη που θα περπατάει και θα του λένε πόντους, που είσαι αραστάκι πόντου. Γεια σου ρε πόντους τέσσερα. Χαμογελαστεί yeah, όλοι ναι. και τα λοιπά. Θα τρελαθούν εδώ πέρα. Ο Πόντο, ο οποίο έχει καταγράψει 51 συμμετοχέ με την εθνική Σουηδία, αλλά έχει κλείσει μια για πάντα την συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω ότι έφυγε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα τη χώρα του με κάποια πικρία, γιατί στο Euro. Ε, το προηγούμενο γύρο δεν αγωνίστηκε λεπτό, ήταν στη συμμετοχή Οπότε πήρε την απόφαση να κλείσει μια για πάντα την, την πόρτα της εθνικής ε, Έγινε και καμπάνια και όλα στα, στα social, υπήρχαν έτσι διάφορες ψηφοφορίες για το αν θέλετε να επιστρέψει ο πόντου στην εθνική Και από τα μιμία της ε, Σουηδίας, τον θέλαν πίσω, ήταν μαζί με το Σλάταν κέριο χτύπημα δύο τέτοιοι ποδοσφαιριστές να, να μην συμμετέχουν πια στην εθνική. Ο ίδιος ήταν απόλυτος, ήταν κάθετος. Το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο εκτιμώ κάποια πράγματα. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι τι θα συμβεί σε ένα ή δύο μήνε. Δεν έχω πολλά ποδοσφαιρικά χρόνια σε υψηλό επίπεδο και προσπαθώ να απολαμβάνω το παιχνίδι όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν θέλω να επιστρέψω στην εθνική ομάδα. Μου αρέσει το γεγονό ότι έχω ελεύθερο χρόνο και μπορώ να κάνω σωστά την αποκατάστασή μου, να θεραπεύσω παλιέ πληγέ. Δεν είμαι πλέον 20 ετών. Είναι δύσκολο να έχω πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ακόμη και αν η ομάδα μου μπει στο παγκόσμιο κύπελο του 2018 που θα διεξαχθεί η Ρωσία, εγώ δεν θα επιστρέψω. Πήρα μία απόφαση και θα την τηρήσω. Τι είναι σαν το Μέση σταματάω, σταματάω, σταματάω είναι οι συναυλίες των πιξ λαξ και το πότε σταματάει ο Μέση από την Εθνική Αργεντινή. Φτάνει. Κάτσε μέχρι να, μέχρι να κατακτήσει. Και δεν το... πρόκειται. Να είμαστε λίγο ρεαλιστέ. Σου φεύγουν οι κακέ τάσει δηλητηριώσεων. Να είμαστε ρεαλιστέ. Πώ θα το πάρει, ο άνθρωπο Κυρια... δεν μπορεί. Για Κυριακή, γιατί έχει τέτοια... τέτοιον εκνευρισμό, δεν ξέρω. Δεν μπορεί ο Μέση να κατακτήσει με την Εθνική Αργεντινήση. Κα... Κάρμα, θε να το πει, δεν ξέρω. Λοιπόν, τα τζουρί είναι μαζί μα. Βεβαίω. Billiard and Bowling Center Τζουρίς. Παίξτε παιχνίδι στα Τζουρίς, μπιλιάρδο με 7 Αμερικάνικα και 6 Γαλλικά τραπέζια και πινκ-πονγκ. Παίξτε bowling στα Τζουρίς και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητέ παίζουν με 2 ευρώ και με 1,5 πιτσιρικάδες. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες, παίξτε επί τραπέζι, PlayStation, έχει και photo play. Κάνεις και παιδικό πάρτι. Photo play το έχω αλλιώσει μικρή. μικρή. Και μαγιόγκ και το αμόρε με τα δύο ναι, τα ναι. Βρείτε τι διαφορέ. Φοβερό, ναι. Τι λεφτά σκορπίσαμε. Τάβει, <σταθινες>, ε, δεν σέλνει, έριχνε. Δεν είχαμε άλλα έξοδα, νομίζω, εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, που αγοράζαμε ένα στο... εμφιαλωμένο ποτάκι που είχε τότε 600 δραχμές. Αυτό. Το ναι. έριχνε το 50 άρικο στο φωτοπλέι. Όχι, εγώ με ευρώ πλήρωνα. Συγγνώμη, μην με γυρνά τόσα χρόνια πίσω. Λοιπόν, και φάρμασέντερ, βεβαίω. Ναι. Βιτάλ, 15 χρόνια στην Ελλάδα για την υγεία του προστάτη. Ε, χρήσιμο στου άντρε μετά τα 50, προσθέτει το ίσον προστάτη. Βιτάλ ίσον ζωντάνια, το μπραντ που μιλάει από μόνο του. Προσταβιτάλ τη Health Aid, 15 χρόνια μόνο στα φαρμακεία. βιταμίνες και βότανα για τον προστάτη. Άλλη μια σύνθεση τη Health Aid με συνεργαστική δράση. Γιώργος Συρίγος ακολουθεί εδώ στην παρέα σας ένας απλός παρατηρητής μέχρι και τις 3 Δεν είπαμε τίποτα για το μπάσκετ. Συγχαρητήρια στην ομάδα του, του ΠΑΟΚ. Έκανε το 2-0, πήρε σκούπα και καθάρισε και έστειλε από νωρίς την ΑΕΚ για διακοπές. Το είπαμε από εδώ χθε. Μπορεί. Βεβαίω και μπορεί. μπορεί. Κοίτα, απέναντι σε αυτή την ΑΕΚ. Φυσικά και μπορεί και φυσικά και μπορούσε και το έδειξε και το, και το πήρε και το πανηγύρισε. Και τώρα έρχονται τα δύσκολα. Τώρα ε, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί στο, στο γήπεδο γήπεδο κόσμο και να ευχαριστήσει και να χειροκροτήσει αυτή την ομάδα που δεν πέρασε και λίγα φέτο. Ε, που πέρασε δύσκολα, έτσι, που είδε πολλούς να βρίσκονται απέναντί της, αλλά τελικά στο τέλος αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα και μια μεγάλη αγκαλιά εμείς από εδώ μέσα από την εκπομπή μας και τους αγκαλιάζουμε και τους ευχαριστούμε. Διάβαζα χθες σε μηνύματα παοξίδων που λέγανε ότι φέτος ήταν πολύ διδακτική χρονιά. Γιατί βιαστήκαμε όλοι. Όπω και με τον Λουτσέσκου. Και έλεξε, αυτό ακριβώ. Όπω έγινε με τον Λουτσέσκο και παπατριώνοντα. Έτσι, έτσι ακριβώ έγινε και με τον Ράσνα Λουτσέσκου. Νομίζω ότι το φινάλε τη σεζόν και στα δύο τμήματα δίνει τι καλύτερε απαντήσει και νομίζω ότι παίρνουμε και εμεί το καλύτερο μάθημα. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα, οι δυο τουλάχιστον, για το επόμενο Σαββατοκυριακό στι 10. Μπουγάτσα με βεβαίω. Εδώ θα τα λέμε καθημερινά μέσα από το 4. Ε, δευτέρα με Παρασκευή το ραντεβού με την Ασπρόμαυρη Ενημέρωση Αλλά για χαλωρό καφεδάκι Για όλη με την hangover. επικαιρότητα που γάτσαμε Hangover βεβαίω. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά Γεια σας Καλή εβδομάδα